Η εκπομπή Muppet Show από το Star TV, από την ενότητα Star TV του star.gr είναι και απόψε μαζί σας. Ήλιο έχει έξω. Ήλιο έχει. Και ναι, απόψε. Ρε, εντάξει, βράδυ. Απόγευμα είναι, τι θες να πω. Άρχισε το σχόλιο. Είμαστε εδώ λοιπόν να σας δώσουμε και τα προγνωστικά μας για τα σημερινά παιχνίδια του Μουντιάλ. Όσο διαρκεί το Μουντιάλ, καθημερινά θα είμαστε μαζί σας. Εγώ, ο Θόδωρος ο Ζαρμακούπης, θα ξακουστώ με τον Ηλία τον Παπα-Νικολάου, τον φίλο μου. Γιατί τρέμεις σήμερα, κάτι γίνεται? Όχι, όχι, γιατί δεν είχα κεντράρει εγώ. Άδεια έχεις πάρει που έβαλες το Muppet Show? Ποιο? Ρώτησες. Τώρα θα πάρω τους γέρους. Να πάρω τους γέρους. Ρώτησες. Λοιπόν, λιάκουρα που λέω εγώ. Χθες δύσκολη μέρα. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, δεν έγινε καμία τρομερή έκπληξη. Έτσι. Όχι. Αλλά αρχίζουν, όπως είπες και εσύ εχθές, να σφίγγονται τα παιχνίδια πια. Ποιος εξεπλάγει που ο Ρώσος έβαλε την μπάλα μέσα μόνος? Καλά, εσύ. Κανένας δεν εξεπλάγει. Ήταν το αναμενόμενο. Αυτό ήταν το χειρότερο. Ποιος εξεπλάγει? Θέλω να πω ότι ο Ακινφέφ είχε παίξει το παιχνίδι, δεν έτρωγε γκολ με τίποτα, με τίποτα, και τον έπιασε υδρότας και την έβαλε μέσα βόλεϊ. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, στα χθεσινά προγνωστικά 2-3 πέτυχα. Τη Ρωσία χάσαμε, για να τα πούμε όλα. Η Ρωσία μας έκλεισε το σπίτι. Γιατί τη Βραζιλία πολλοί κόσμοι το παίζε άσο, αλλά πολλοί κόσμοι το παίζε και άντερ. Δηλαδή ήταν ναι. Το Μεξικό δεν ήταν καμιά μελιτέα ποσότητα. Δηλαδή δεν ήταν και σίγουρο το Χ. Επίσης πρέπει να πάρα πολύ το Χ ημίχρονο. Το είδα, δηλαδή πάρα πολύ το Χ. Η εικόνα βέβαια του παιχνιδιού ήταν ότι μια Βραζιλία μονοπόλησε το παιχνίδι. Και πολύ μέτρια όμως Βραζιλία. Έτσι. Πέντε κλασικές ευκαιρίες μέτρια Βραζιλία, ναι, όμως. Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ. Και ο Τσόα που δεν τον πήραμε στον Ολυμπιακό, δεν τον πήραμε για να πάρουμε τον Πεσταρά. Τον Κοστάντζο. Μποστάντζο που λέγε και ο άλλος. Κάτσε γιατί ο Βασίλης να με κάνει την επικοινωνία να βάλουμε. Ήρθε ο διαιτητής. Παίρνει γιατί ήρθε ο Βασίλης. Ο Βασίλης να με κάνει εμένα. Θέλει να με κάνει λεπτό. Κατάλαβες. Όταν είναι η Ελίζα, δύο, τρία. Το καταλαβαίνω να έρθει. Το τρία. Ναι, τη δύο κάμερα, τη δύο κάμερα σου λέει. Έμενα. Μπράβο. Είμαι λίγο χοντρό, θα με φτιάξει τώρα ο Βασιλάκης. Έτσι, ωραίος. Ωραίος. Ναι. Άλλαξε, λέει, για να τη φτιάξει. Αλλά σα τα λέω εγώ, δηλαδή. Άλλαξε την. Το διπλό, βάλε. Το διπλό. Το διπλό μέχρι να δεήσει λοιπόν να φτιαχτεί η κάμερα. Να πούμε ότι στο Άι Παπα-Νικολάου, παπάκιστάρ.gr μπορεί να γίνεται η επικοινωνία. Θα το ανεβάσει τώρα ο Βασίλης μόλις πάει έξω. Μόλις βγει έξω. Μέχρι να δεήσει εδώ ο Γέμελος να μας βάλει ένα. Εκεί. Μια χαρά. Φλουτάρισα, Βασιλάκι μου. Ωραίο είναι ο Βασίλης, εσύ πιο κοντός από μένα, δεν πειράζει όμως. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει, αλλά δεν πειράζει με αυτό. Λέγαμε λοιπόν ότι αρκετός κόσμος έπαιζε το Χ ημίχρονο στο τελικό της Βραζιλίας. Πού το πιάσε. Δεν το πιάσε. Ναι, γιατί ναι, ήταν ο Τσόκ. Ναι. Έπαθα μια ζημιά χθες εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, στο δεύτερο έχουν παίξει ότι θα βάλει γκολ με κεφαλιά η Βραζιλία και κάνει ο Τιάγκο Σίλβα την κεφαλιά που πάει τα χέρια του και λέω όχι, δεν πληρώνουμε ποτέ. Εντάξει, να σου πω τώρα, ο Τιάγκο Σίλβα έτσι όπως περνάνε οι μέρες και. Είναι για ταινία, για την Εσμεράλδα. Λίγο πιο οικείο. Για την Εσμεράλδα. Είναι λίγο κολομπεγλιφάτος. Κολομπεγλιφώνει, δηλαδή, έπαιζε στην Παρίσι, δεν παίζει. Είναι λίγο σιλικονάτα τα χείλη όμως, φιλούνται εκεί, αγκαλιάζονται. Παρίσι. Είναι ο νέος Βασίλης. Ο νέος Βασίλης. Καλώς τον νέο Βασίλη. Ο νέος Βασίλης. Μάλιστα. Φιλούνται, αγκαλιάζονται πολύ Βραζιλιάνοι. Πρόσεξε, μην τα κάνεις χάλια μόνο. Πρόσεξε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Οι Βραζιλιάνοι το παίζουν πολύ φλόροι, πολύ αγκαλιές φιλιά και οι Αργεντίνοι από την άλλη, επειδή πρέπει να παίξουν αγκόντρα ρόλο, είναι αντρούκλες τρομερές που θα μπουν μέσα και θα. Τι είναι αυτή, ρε. Εγώ τους βλέπω. Εντάξει, αυτή, το αν πιστεύει κάποιος στο Θεό ή όχι, είναι άλλο θέμα. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά όλοι οι Βραζιλιάνοι, ό,τι και να γίνει, και το φανάρι να τους έρθει πράσινο, κάνουν. Δεν είναι ο Διώγος εδώ, θα έρθει. Ναι, θα έρθει τώρα να πούμε. Για οτιδήποτε. Έκλαιγε ο άλλος ολυμπιακός με λιγμούς. Το μαλλί του. Το Νεϊμάρ που ήταν αχύρε. Βρέ, όχι μόνο το Νεϊμάρ. Το Σούργελο, το άλλο τη Μπαρσελόνα, πώς λέγεται. Το δεξιμπακ. Ο Ντάνι Άλβες. Τι νούμερο είναι αυτό της κοινωνίας? Να μην σου πω τι λέγαμε για τον Άλβες του Ολυμπιακού. Έχει. Θα το πω, δεν το λέω. Τι έχει? Είναι SY. Όχι, να το πεις. Έχει. Τάβλες που λέμε ο Γκαμπριέλ ο Άλβες. Έτσι και ο Ντάνι ο Άλβες. Ο Ντάνι Άλβες μιλάμε. Έτοιμος. Και ο Νεϊμάρ τα ίδια. Βαλιανάτος τελειωμένος. Τι γίνεται? Είναι. Μακριά από εμάς. Τρανσέξουαλ. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν χθες. Το παιχνίδι όμως που έριξε στον κουβά τον πολύ κόσμο, φαντάζομαι, είναι αυτό που έλεγες εσύ, Νότιος Κορέα με τη Ρωσία. Όχι, ναι, εγώ το βλέπα κλειστό, αλλά έλεγα θα κερδίσει η Ρωσία, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Και το παιχνίδι. Μην πούμε πάλι τα ίδια. Ναι, και το παιχνίδι, μην πούμε τα ίδια, και το παιχνίδι όντως ήταν. Δεν είχε φάσεις. Δηλαδή ήταν μπάλα πάνω κάτω, δεν είχε τίποτα. Άθλιο παιχνίδι. Άθλιο παιχνίδι. Ναι, άθλιο παιχνίδι ήταν. Οι Ρώσοι πιστεύω ότι στην καλή του μέρα μπορεί να κερδίσουν και του Ρώσου. Το καλύτερο παιχνίδι ήταν το Βέλγιο Αλγερία. Και στην κακή μέρα. Έλεγες που εσύ έλεγες ότι. Ναι, γιατί έλεγες ότι το Βέλγιο δεν είναι. Ναι. Γύρισε το παιχνίδι. Παραλίγο σα την κάνω την κηδεία όμως. Ένα λεπτό.
Αλγερία από το πουθενά, με ένα ηλίθιο πέναλτι του Φερτόχερ. Συμφωνούμε. Δεν πήγε στην περιοχή. Εδώ έλεγα εγώ ότι ο Φερτόχερ και ο Φερμάλεν και τα λοιπά είναι μπάζα σέντερ μπακ. Μυρωδιά ο προπονητή που μου είχε αφήσει του παιχταράδε έξω και μου του έβαλε στο δεύτερο μήνυμα. Ήταν άλλη ομάδα το Βέλγιο. Εντάξει, ποιον δεν έβαλε. Μωρέ, το Φελαίνι. Το Φελαίνι και το Μάρτεν. Και το Μάρτεν. Δεν ξέρω, Μωρέ, Θόδωρο Φελαίνι πουθενά τώρα κάνει τα 100 μέτρα σε 30 δευτερόλεπτα. Φάντο το παίρνει ταξί για να πάει πίσω. Ήταν καλή ομάδα, δηλαδή έκανε πολλές φάσεις. Ναι, ήταν το... καλή ομάδα, όντως. Δεν ήταν η ομαδάρα που παίζουν όλοι. Όχι. Είναι πέμπτο έκτο φαβορί το Βέλγιο, έτσι τον δίνουν. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Μα δεν είναι φαβορί. Θα πούμε και για τα φαβορί. Ναι. Κάτσε γιατί βλέπω, γελάω λίγο με το Σούκα που μου στέλνει μηνύματα. Τι λέει. Ναι, πληρώνω ρόμινγκ μου να πάρω από εκεί. Ο άνθρωπος δεν θέλει να πάρει κάρτα. Δεν θα με κυνηγάει εμένα ο Ανδρεούλης. Πολλά πράγματα. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι. Το Βέλγιο δεν είναι το grande favori, έτσι, για να μην τα λέμε. Δεν είναι λοιπόν αυτό που παρουσιάστηκε. Είναι μια καλή ομάδα στη δεύτερη ταχύτητα του Μουντιάλ. Δηλαδή, εγώ αν εξαιρέσει τη Γερμανία. Ένα λεπτό. Αν εξαιρέσει τη Γερμανία και την Βραζιλία. Να το πούμε ανάποδα. Ποιε άλλε ομάδε ξεχωρίζουν δηλαδή. Ωραία. Την Ολλανδία. Τι έχει δει όλε από μια φορά. Φορά. Κάποιε δύο ομάδε. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό δείγμα όμω. Περίμενε. Για να λέμε όλα. Έχει δει όλε τι ομάδε λοιπόν από μια φορά. Αν το Μουντιάλ τελείωνε χτε, ποιο πιστεύει ότι πρέπει να το πάρει. Δηλαδή, Γερμανία. Βάση εμφάνιση. Η Γερμανία. Ποιο? Η Γερμανία. Εγώ λέω η Ολλανδία. Και δεύτερο Ολλανδία. Σου είπα η Ολλανδία. Είχε το θετικό αρνητικό από μια αλλά θετικό από την άλλη ότι έπαιζε μια ομάδα που δεν κλείνεται. Ανοίχτηκε και βρήκε χώρους. Δηλαδή, αν πάει μια ομάδα και παίξει η Ισπανία, μα παίξει όπως έπαιξε με την Ολλανδία, με τη Γερμανία, θα φάει 10. Επίσης, για να τα λέμε όλα, επειδή είναι το μοναδικό παιχνίδι μία η ώρα που είδα, το Αργεντινή-Βοσνία. Η Βοσνία ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή. Δηλαδή... Όχι για να πάρει το Μουντιάλ όμως. Όχι, όχι, όχι. Αυτό για την Αργεντινή το λέω. Ναι, ναι. Ότι η νίκη δηλαδή, της Αργεντινής είναι σημαντική. Δεν είναι μια μικρή ομαδούλα η Βοσνία. Η Βοσνία βέβαια, δεν έδειξε τίποτα φοβερό η Αργεντινή. Έτσι, έπαιζε απέναντι σε μια καλή ομάδα, αλλά δεν έδειξε κάτι. Πώς γίνεται τώρα και οι δύο, και η Αργεντινή και η Βραζιλία έχουν καλού θερματοφυλάκες. Ναι, είναι και ο Αργεντίνος καλός αυτός. Ναι, ο Ρομέρο και ο Σέζαρ, ο οποίος είναι 35-36 χρονών, αλλά δεν τρώει γκολ εύκολα. Μετά από χρόνια. Βέβαια, λοιπόν, η αποκάλυψη είναι ο Τσόα μετά 60. Ναι, βέβαια, το χθεσινό ήταν φοβερό που έκανε ο μπαγάσας. Μας στέρισε το ταμείο. Εμένα μου το στέρισε 100 φορές. Είχα παίξει 2-0, 1-0. Στο live έπαιζε να κερδίσει η Βραζιλία. Δώστε προγνωστικά στο λαό, φωνάζει εδώ ο κόσμος. Ναι, επίσης, να σου πω ότι ο ένδοξος μαθητής μου Γιάννης Μερκούρης και φανατικός εδώ της εκπομπής, που χάθηκε αυτό το ταλέντο της δημοσιογραφίας, λέει ότι. Το εις βάρος σκορ της Ισπανίας λέει 5-1 το είχε προβλέψει ένας Ισπανός, το διαβάσαμε. Ναι, ναι, και κέρδισε 100.000. Αυτός λέει ότι θα παίξει τότε 100.000 ευρώ σε 5-1 υπέρ της Ισπανίας. Καλά, 5 γκολ να βάλει τη χιλή Ισπανία, ποτέ δεν πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Χιλή. Να δούμε, αφού μιλάμε για τα χθεσινά παιχνίδια που πώς κύλησαν, να ετοιμαστούμε να δούμε το βίντεο με τα χθεσινά γκολ και να τα συζητήσουμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Ενδελεχώς. Το πρώτο παιχνίδι της χθεσινής βραδιάς, η Αλγερία ήταν αυτή που προηγήθηκε με εύστοχο πέναλτι του Φεγγουλή στο 24, αλλά το Βέλγιο πήρε τελικά την νίκη με το Φελαϊνί να ισοφαρίζει με κεφαλιά στο 70 και 10 λεπτά αργότερα ο Μέρτενς διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στο ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής, η οικοδέσποινα Βραζιλία μοιράστηκε τους βαθμούς με το Μεξικό και έχουν τώρα από 4 και οι δύο ομάδες, κυρίως γιατί ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων, ο Τσόα, κατέβασε τα ρολά. Ούτε ο Νεϊμάρ, ούτε ο Παουλίνιο, ούτε ο Τιάγκο Σίλβα στο τέλος από τη μικρή περιοχή κατάφεραν να νικήσουν τον τερματοφύλακα του Μεξικού και έτσι το παιχνίδι έληξε 0-0. Γκέλα και για τη Ρωσία στο πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ, αφού η Νότιος Κορέα προηγήθηκε με ένα γκολ δώρο του Ακινφέεφ μετά από σουτ του Κιν Χο Λί. Ο Κερζάκοφ στο 74 έσωσε την παρτίδα για τους Ρώσους που περίμεναν πάντως καλύτερο ξεκίνημα στο φετινό Μουντιάλ. Λέγαμε για το κατσίκι, τον Κιντεμέ. Για το κοράκι αυτό. Σε μου από τη Ρωσία. Μου έλεγε πού μένει ο Ακιφέεφ, παίρνει το πρωί που για το Μαϊντανό. Ναι. Ναι. Το Μαϊντανό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Που πήρατε, τι πήρατε, μια κούπα στο ΆΚΑ και ήταν μέσα σε όλα. Ναι. Το κύπελο. Γίγαν μέσα σε όλα. Καλό παιδί. Τι παίζει, καλό να παίξει τα αντίθετα. Όχι, είναι καλό παιδί όμως. Αυτό αρκεί. Πάμε στα προγνωστικά, γιατί ο κόσμος τα ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος πεινάει. Πεινάει ο κόσμος, δώστε του να φάει. Βασίλη, ρίξω ποιο θες. Α, τα δικά μου. Άρχισαν τα ζόρια, γιατί το λέω. Βασισμένο σε αυτό που είπες και εσύ από εδώ και 2-3 μέρες, ότι στα δεύτερα παιχνίδια, στα τρίτα δεν προσφέρονται για στοιχηματισμό, αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα. Όχι μόνο γιατί όλοι έχουν πλέον ψάχνουν τους βαθμούς για να προκριθούν, αλλά γιατί έχουν δει και τις άλλες ομάδες. Πώς παίζουν, τι κάνουν, αρχίζουν να είναι πιο προσεκτικοί όλοι. Που σημαίνει, εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσουν τα μάτια να είναι. Σκοπιμότητα. Ναι, να είναι σφιχτόκολλα. Σφιχτόκολλα. Η Ισπανία χιλή λοιπόν απόψε. Εγώ βλέπω να κερδίζει η Ισπανία. Καταρχήν ξεκινάμε από εκεί. Και το παιχνίδι το βλέπω άντερ γιατί έχει, θεωρώ ότι έχει καλή ομάδα και καλή αμυντική λειτουργία επίσης. Σκληρή ομάδα. Αυτό το στοίχημα άσος και άντερ, να κερδίσει η Ισπανία δηλαδή με λιγότερο από 2,5 γκολ. Στο παιχνίδι, όχι μόνο να βάλει η Ισπανία λιγότερο από 2,5 γκολ. Να κερδίσει 2-0 δηλαδή που είναι και το βασικό μου στοίχημα. Δίνει 4,5. Καμερούν-Κροατία.
Το ίδιο και για την Κροατία. Καμερούν, το Καμερούν δεν έδειξε τίποτα φοβερό, αλλά δεν έχασε και εύκολα το Μεξικό στο πρώτο παιχνίδι. Η Κροατία θέλει το παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα. 2 λοιπόν, να κερδίσει η Κροατία και under 2,5 το παιχνίδι, δίνει 3,60. Καλή απόδοση. Το αντίθετο πιστεύω ότι θα γίνει στην Αυστραλία-Ολλανδία για τους λόγους. Δεν πιστεύω ότι θα βάλει γκολ η Αυστραλία, αλλά η Ολλανδία είναι σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι θα κερδίσει το παιχνίδι και θα πετύχει πάνω από 2,5 γκολ η ίδια. Εγώ εδώ το έχω παίξει over και no goal, δηλαδή να έρθει over. Βέβαια, να έρθει over να κερδίσει η Αυστραλία δεν γίνεται να κερδίσει 3-0 ποτέ. Να κερδίσει 3-0 η Ολλανδία επί της ουσίας, λέω, δίνει 2,50. Έτσι, αυτή η κάρτα έχει να κάνει λοιπόν με τα σφιχτά μάτς που βλέπω και τα φαβορεί να κερδίσουν. Περίμενε, μην τη βγάλεις την κάρτα ένα λεπτό. Περίμενε, πήγαινε, Βασίλη, περίμενε. Ένα λεπτό. Ναι. Λες εδώ Καμερούν, Κροατία διπλό και under. Οκ, ναι. Okay, διπλό, δεν διαφωνώ. Ναι. Το Καμερούν, αν χάσει και αυτό το παιχνίδι, ναι, δεν πάει για τίποτα, ναι, μετά. Εντάξει. Άρα το Καμερούν. Δεν παίζει ετό, σου λέω. Εντάξει. Μια απίθαρχη ομάδα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θα βρεθεί, λέω, πίσω στο σκορ 0-1. Ναι. Γιατί να πάω στο under και να μην πάω στο over, θα φάει γιατί. Δύο αντεπιθέσεις. Γιατί οι Κροάτες είναι τέτοιο στυλ ομάδα που δεν θα κοιτάξει να κρατήσει την μπάλα αν προηγηθεί. Δεν θα ρισκάρει το παιχνίδι. Που σημαίνει ότι το Καμερούν για να κάνει αυτό που λες εσύ πρέπει να πάρει την μπάλα πρώτα. Εγώ θεωρώ ότι οι Κροάτες θα τον παγώσουν τον ρυθμό όπως το θέλουν. Θα πάνε δηλαδή ένα 0-1 σβηστό. 2-0 σου λόγω στο 60, τέλος, θα γίνανε την μπάλα. Οι Καμερουνέζοι δεν έχουν την ποιότητα τρομερή για να αρχίσουν να πάρουν την μπάλα και να κάνουν μαγιές. Εγώ ομάδα όμως δηλαδή, που όποιος χάσει χάνεται, που λέει ο Σιμεωνίδης, δεν θα την έπαιζαν. Εγώ λέω όμως ότι και στην Ισπανία το ίδιο συμβαίνει. Οι Ισπανοί δηλαδή αν προηγηθούν ένα 2-0, δεν υπάρχει περίπτωση που γράφουν ότι θα βάλει γκολ. Δεν υπάρχει λόγο. Και είναι τέτοια ομάδα που το παιχνίδι το διαχειρίζεται αυτή και όχι ο αντίπαλος. Αν η Ισπανία έρθει ισοπαλία με τη Χιλή. Ζόρισα να χάνεται. Ναι, χάνεται. Ουσιαστικά δεν τη βολεύει ισοπαλία. Άρα και εδώ, μήπως η Ισπανία παίξει ανοιχτά. Μήπως δηλαδή όταν είναι στραβό το παιχνίδι θα δώσει όλη την επίθεση. Το στραβό παιχνίδι τι εννοεί. Ναι, μα εγώ δεν λέω ότι θα χάσει. Εγώ λέω είναι προϋπόθεση να κερδίσει η Ισπανία το παιχνίδι. Η Ισπανία, άσως και άντερ. Λέω, άμα βάλει ένα γκολ. Ναι, άμα βάλει ένα γκολ η Ισπανία. Και πολύ περισσότερο, αν βάλει και δεύτερο, τέλειωσε το μάτς. Καλά, αυτό έτσι καλώς που λέμε είναι ένα πείμα τώρα που δεν έχει τέλος. Διότι ναι, και στα πρωταθλήματα, όπως θυμάσαι, λέμε θέλει προμοπαϊκά ένα θέλει, διπλό ναι, για να σωθεί. Και δεν θέλει ποτέ. Μα άμα ήθελε το διπλό για να σωθεί, δεν θα έφτανε ένα τελευταία. Οπότε δεν έχει ουσία αυτή η συζήτηση. Πάμε μάλιστα παρακάτω. Λοιπόν, δεύτερη κάρτα. Εδώ δίνω τα σκορ που χθες να πω ότι τα σκορ. Το πόσο γκολ βάλανε οι ομάδες, οι νικήτριες πλην της Βραζιλίας. Όχι. Τα πέτυχα. Αλλά έφαγε ο Ακιφέ τον γκολ και ο άλλο το πέναλτι. Ήταν άτυχο ο Ακιφέ. Ναι, μα διαλύσαν. Η Ισπανία Χιλή λοιπόν βλέπω ότι θα έρθει 2-0 το μάτς. Έτσι. Με 8 απόδοση. Αυτό είναι το βασικό μου σκορ. Δηλαδή συνηθίζω να μην κοντράρω το στοίχημά μου το ένα με το άλλο. Καμερούν Κροατία αντίστοιχα 0-2. Αυτό άμα έρθουν αυτά τα δύο μάτσα, έχω πιάσει και τα πρώτα όπω κατάλαβε. Και Αυστραλία. Ναι, και Αυστραλία Ολλανδία 0-3 με 7 απόδοση. Αυτό παίζεται και σε συστηματάκι. Ζητάμε άσο 2 και 3. Λοιπόν, βάλτε την μέσα, η τρίτη κάρτα. Την μπάλα εννοώ. Λείπει και η Ελίζα. Βάλτε την μέσα την μπάλα, αναφέρομαι στους σκόρερς. Εντάξει. Εδώ. Έλα ρε παιδιά, δώσαμε ένα σημείο ίδιο. Το Μάτζουκιτς. Δεν θα έρθει ποτέ. Τους σκόρερς πάντως τους βρίσκω. Και χθες βρήκα τον γίγαντα τον Ρώσο, τον Κερζάκοφ. Πού είχε κρυφτεί αυτό. Τον Κερζάκοφ τον είχα πετύχει. Αν δεν έτρωγε τον κόλλο, Αγκυφεύ και αυτό το στοίχημα θα το βάλω. Εγώ παράλληλα πιάσω τον Κοκόριν που Εύα πήγε να βάλει ένα. Αλλά... Σούπα, δεν υπάρχει Κοκόριν, Κερζάκοφ. Ούτε Κοκόρι υπάρχει. Ναι, λοιπόν, Μάτζουκιτς λοιπόν, πρώτο σκόρερ του αγώνα και γκολ σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δύο στοιχήματα. 5-50 να είναι ο πρώτο σκόρερ και 2-60 να είναι σκόρερ σε οποιαδήποτε λεπτό. Ο Πέδρο, ο Ισπανό. Εγώ εδώ παίζω τελευταίο σκόρερ, πρόσεχε όχι πρώτος, γιατί δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει. Θεωρώ πως δεν θα το ξεκινήσει. Αλλά ο Πέδρο είναι τόσο φιλότιμος που όταν μπαίνει πάντα σκοράρει. Είναι καλό παιδί, ναι. Είναι καλό παιδί, ναι. Πάντα σκοράρει. Τελευταίος λοιπόν παίχτης να σκοράρει στο παιχνίδι. Και σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού να σκοράρει. Δύο στοιχήματα είναι 7 απόδοση για το πρώτο, 2,62 για το σαν δεύτερο. Σαν το Δημήτρη το Διαμαντίδη. Το καλό παιδί του ελληνικού μπάσκετ. Του Γιάννη Πλούταρχου. Του Γιάννη Πλούταρχου που έχει φτύσει 14 αντιπάλους σε όλους τους τελικούς. Αλλά είναι το καλό παιδί του ελληνικού μπάσκετ παρόλα αυτά. Μην σου πω καμιά κουβέντα. Όχι, ήθελα να το πω αυτό. Να κλείσει παρέμβαση. Όχι, δυσπάνε με το μουσικό. Έχει μιλήσει σε όλους τους διαιτητές 14 λεπτά σε κάθε παιχνίδι 15. Έχει φτύσει 14 αντιπάλους. Αλλά επειδή είναι φιλαράκια μα οι δημοσιογράφοι. Και ναι, ναι, ναι. Και πιο γίγαντα είναι το καλό παιδί υπάρχει του ελληνικού μπάσκετ. Στο καλό. Επειδή όταν παίρνει πρωτάθλημα πάει και λέει: έλα, σταματήστε, μην πετάτε δακρυγόνα, μην πετάτε μολότοφ. Ναι, ναι. Σταματήστε. Το καλό παιδί του ελληνικού μπάσκετ. Οι δικοί σας λένε να πετάξετε. Παραπάνω. Όταν έφτιανε τον Τόντο, έτσι δεν ήταν το καλό παιδί του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γιώργος ο Πρίντεζης. Ο Σνάιντερ τώρα, ένας άλλος παίχτης που πιστεύω θα σκοράρει σήμερα γιατί δεν θα αφήσει τους άλλους δύο να του πάρουν τη δόξα. Τον Παφάν πέρσι και τον Ρόμπεν. Θα βάλει και αυτό ένα. Πού θα πάει. Λοιπόν.
Βαράει νομίζω όχι. Τα πέναλτι τα χτυπάει ο Φαν Πέρση. Τα χτυπάει ο Ρόμπεν σίγουρα. Τα στημένα. Ο Ρόμπεν τα χτυπάει από αριστερά. Όλα ο Ρόμπεν τα χτυπάει σε αυτήν την ομάδα. Όλα ο Ρόμπεν τα χτυπάει σε αυτήν την ομάδα. Είναι ο Νταβαντζής. Σνάιντερ λοιπόν, αλλά ο Σνάιντερ σουτάρει πάρα πολύ απ' έξω. Πάρα πολύ. Σνάιντερ πρώτο σκόρε του αγώνα και να σκοράρει οποιαδήποτε λεπτό. 7,5 απόδοση και 2,75. Αυτό το στοίχημα μπορείτε να το συνδυάσετε όπως θέλετε. Δηλαδή μπορεί να παίξετε το Μάντζουκιτς για πρώτο σκόρε και να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Πέδρο, όπως θέλει ο καθένας. Εγώ θα τα παίξω όλα αυτά σε ένα στοίχημα. Σε ένα όλα. Θα ζητάω σε συστηματάκι 1-2-3. Καλό ταξίδι, αγόρι μου. Λοιπόν. Είμαι... τέλειωσα. Έτσι, τα πάω όλα ωραία. Σε περιμένω. Πριν ξεκινήσει, να σου πω. Είδες ποιον θέλει να φέρει προπονητή στην ΑΕΚ ο Μελισανίδης. Όχι. Άμα σου πω, θα γελάς. Είδα ότι θέλει να πάρει τον Τζιμπούρ. Ο Δημήτρης Βούλιο. Δεν ξέρω. Το Σεγούρα. Τον έφερε, λέει, στην Αθήνα. Το Σεγούρα, ρε, το θυμάσαι το Σεγούρα. Εγώ δεν το θυμάμαι. Σε μένα το λες. Ο Σεγούρα πρωταθλητή. Ναι, ας είναι καλά ο Πασοκράτης. Όλιας και τα λοιπά. Ας είναι καλά, ναι. Πάμε στα προγνωστικά του Ηλία λοιπόν. Για στείλω και ένα μήνυμα στο Σούκα, γιατί μου στέλνει μηνύματα εδώ. Όχι, εδώ πρέπει να σχολιάσεις. Ναι, θα σχολιάσω, μη σε νοιάζει. Όταν πρέπει να μιλήσεις, δεν μιλάς. Μιλή, όταν δεν πρέπει, πετάγεσαι. Ναι, τι είναι, τι είναι. Πρωτογενές πλεονάσμα. Πού το. Αυστραλία, Ολλανδία, over 2,5 στο 1,60. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει γκολ η Αυστραλία. Ναι. Ισπανία, χιλί γκολ γκολ στο 1,66. Και Καμερούν, Κροατία, χι, ημίχρονο διπλό τελικό στο 4. Θέλω να σου πω ότι εξαρτώνται πάρα πολλά από το τι ομάδα θα κατεβάσει ο Ντελμπόσκε. Δηλαδή, όποιος θέλει να παίξει το παιχνίδι της Ισπανίας, καλό είναι να περιμένει να ανακοινωθούν οι συνθέσεις. Διότι αν η Ισπανία πάει με την Κατσουράνη, ο Καραγκούνη, ο Λογική, τα παιδιά αυτά έχουν κερδίσει τόσα πολλά και δεν τα αλλάζουμε και μαζί θα πέσουμε και θα φιληθούμε στο στόμα και το παγόβουνο του Τιτανικού θα μας πλακώσει, δεν θα κάνει τίποτα. Αν φρεσκάρει λίγο την ομάδα, βάλει τον Πέδρο όπως λες εσύ. Βάλει τον Μαρτίνες, είναι το καλύτερο αμυντικό χαφ της Ευρώπης και παίζει ο Μπούσκετς. Βάλει, δεν βάλει τον. Να έρθει πάνω πες του. Δεν βάλει τον Τζόρντι Άλμπα. Στον αέρα, στον αέρα σου μιλάω. Έλα, δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα, να σου πω εγώ τι γίνεται. Ναι, να πήγαινε να το ανοίξει. Τα θέματα ασφάλεια, αντέβα. Το Fort Knox. Έρχεται ο Διώγος, σας κάνω ανακοίνωση. Αν δεν βάλει τον Τζόρντι Άλμπα αριστερά που τον ξεφτύλισαν οι Ολλανδοί. Και βάλει τον Χουάν Φραν που είναι μια χαρά παίχτη. Αν βάλει τον Γκόκε στο κέντρο. Να κάνει τόσες αλλαγές. Να κάνει 3-4 αλλαγές. Δεν μπορούν, Θόδωρε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν σκάσει. Ειδικά ο Ράμος και ο Πικέ τους βλέπω και τους λυπάται η ψυχή μου. Αυτοί έχουν παίξει 80 παιχνίδια λες και παίζαν στο NBA φέτος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουν. Δηλαδή δεν θα τους καλά στο ραδιόφωνο. Έχω δει το Ράμος περισσότερες φορές από τη γυναίκα μου. Στο ξανά και την άλλη φορά. Έχει παίξει 4 φορές Ρεάλ Μαδρίτη Μπαρσελόνα. 8 φορές Ρεάλ Μαδρίτη Μπαρσελόνα. 10 φορές Ρεάλ Μαδρίτη Ατλέτικο και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται να παίξουν άλλο αυτοί οι παίχτες. Έχουν κερδίσει, όπως είπες πριν, 2 παγκόσμια κύπελα. Ναι. Ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 ευρωπαϊκά. Ή το ανάποδο τέλος πάντων, μπερδεύτηκα τώρα. Σημασία έχει ότι αυτοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να παίξουν. Γιατί να σπάσει τα παΐδια του για άλλη μια φορά ο Πικέ. Έχει αποδείξει ποιος είναι και τι κάνει. Δεν διαφωνώ στο σκεπτικό, αλλά νομίζω ότι ο εγωισμός τους δεν τους επιτρέπει. Φτάνει, πόσο θα σε πάρει ο Θόδωρο εγωισμός. Εντάξει τώρα, δεν είναι και τίποτα τυχαίοι παίχτες. Τυχαίοι δεν είναι. Μακάρι τέλος πάντων. Και τις άλλες χρονιές το ίδιο κάνανε. Πεγμένοι από τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα ήταν με 300 μάτσες και τους καθαρίζανε. Δεν έχουν κίνητρο τώρα. Γιατί... Πάμε στο Καμερούν Κροατία τέλος πάντων. Που το βλέπω χι ημίχρονο διπλό τελικό με απόδοση 4. Εδώ περίμενε, μην είναι κανένα σκορ τρελό. Μην το, αν και εγώ παρακάτω θα δείξω το χοντρό διπλό τελικό. Όχι, λε εσύ εδώ. Ναι. Και τι τρελό σκορ να είναι με όχι, το τελικό σκορ μην είναι κανένα τρελό, μην ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Γιατί παίζει ρόλο και διαφορά τερμάτων, αλλά δεν νομίζω. Παίζει και διαφορά τερμάτων και το Καμερούν έτσι κι αλλιώ απίθαρχη ομάδα. Καλά, είναι... το είπε πριν. Εγώ στη σούπα θεωρώ ότι οι Κροάτε δεν αφήνουν του άλλου να παίξουν. Όπω πάμε στην επόμενη κάρτα. Τέλη κυκλοφορία. Να πληρώσουμε δηλαδή για τα τέλη κυκλοφορία. Ναι, ναι, ναι. Ένα σκοράκι Αυστραλία-Ολλανδία 1-3 με απόδοση 12. Σε ένα γκολ διαφωνούμε. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα φάει γκολ. Δεν πιστεύω ότι θα φάει γκολ. Αν βάλουν γκολ. Η Αυστραλία που λέγεται. Πιστεύω ο σκόρερ θα πάθει καλύτερη προσβολή. Σαν τον Αλέφαντο που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα με σκληροφόρο. Με του Ολλανδού. Εδώ. Πρόσεχε τι άλλο συμβαίνει εδώ. Η Ολλανδία. Ο Κέχιλ, αυτή που ο Κέχιλ, ο οποίο έπαιξε πρώτα σεντερμπάκ, 5 χρόνια σεντερμπάκ. Και έβαλε γκολ σεντερφορή. Μα παίζει σεντερφορ τώρα. 5 χρόνια σεντερμπάκ. 5 χρόνια αμυντικό χαφ και τώρα παίζει σεντερφορ. Λοιπόν, η Ολλανδία δεν έχει την άμυνα που πιστεύουμε. Όχι, μωρέ. Δεν είναι τον μπετόνα αρμέ πίσω. Τον κολάκι θα τον ρουφήξει. Η Ισπανία χιλή. Σκόρ 1-1 με απόδοση 8. Εσύ πας όλα αυτά είναι ωραία που λες για να αποκλειστεί η Ισπανία. Εκεί το πας. Εκεί το πόδι το έχω παίξει. Ακριβώς. Είναι τι θέλει, όχι τι θα έρθει. Δύο γκολ θα μπουν, δεν θέλω να στενοχωρήσω, αλλά τα δύο γκολ αυτά θα μπουν από την Ισπανία και τα δύο. Ναι, Ισπανία τι μας δείχνει αυτός, κάνει κάτι τέτοιο. Έρχεται ο κύριος Διώγος. Ποιος έρχεται. Ισπανία χιλή 1-1. Περάστε παρακαλώ, έχετε ντυθεί και Ολλανδό σήμερα. Και Καμερούν Κροατία. Κοίτα ο Διώγος, παιδιά. Είναι ωραίο. Βασίλη, με το που θα μπει ο Διώγος μέσα και φύγει η κάρτα. Κάτσε, θα τον φτιάξει. Κάτσε, γιατί έρχεται η Ελίζαμπεθ. Θα σε φτιάξει η Ελίζαμπεθ. Θα σε φτιάξει γενικώ η Ελίζαμπεθ. Και Καμερούν Κροατία 0-2 με απόδοση 6,5. Η λογική είναι αυτή.
Μην ξυπνήσουμε το πρωί, γιατί εγώ δεν. Δύο, το έχω δώσει και εγώ είδε. Μην κάτσω, δεν θα το δω το παιχνίδι. Μην ξυπνήσω στι 5.30. Η δικιά μου εταιρεία δίνει 7. Σε έχω πιάσει κορό εδώ ήδη. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι έχω πάθει εγώ. Ξυπνάει η μέρη το πρωί, 5.30 ώρα πάει στη δουλειά. Με ξυπνάει, σηκώνομαι 6 παρατέταρτο να δω τα αποτελέσματα. Το βράδυ. Το γκολ του Ρώσου σήμερα είχε πυρετό η κόρη μου. Δεν με ενδιαφέρει το 38 και 8 τη Σύριδα. Είδα το Ρώσο και άρχισα τα καντήλια μέσα στο σπίτι 6 και 10. Το βράδυ που έβλεπα στον ύπνο μου μεταξύ ύπνου και ξύπνου το μάτι τη Ρωσία, ανοίγω το ένα μάτι και βλέπω. 0-1, την ώρα που έβαλε τον γκολ η Κορέα, πανηγύριζαν οι άσπροι και δεν θυμόμουν αν παίζαν με άσπρα ή κόκκινα οι Ρώσοι. Και μόλις βλέπω τον γκολ του Αγκεφέ, έριξα ένα καντιλάκι ωραίο και έτσι. Γύρισα και κοιμήθηκα. Σε άτεστη ρωσική. Λοιπόν, έχεις και άλλη κάρτα. Ναι, να σου εξομολογηθώ κάτι, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Κάτσε πέρα. Να βάλω το πετραχίλι. Ναι, έλα, το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού Μάκη, το λέω και σε ένα με τη Βραζιλία, δεν το είδα. Μπράβο. Γιατί έβλεπα τον Game of Thrones. Έτσι. Αυτά λοιπόν, είναι. Την είπα την αμαρτία μου. Ο άνθρωπος το γύρισε. Το έχει γυρίσει ο άνθρωπος. Στο έχω ξαναπεί. Λοιπόν. Ναι, έβλεπα Game of Thrones. Έχουμε. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Έχουμε. Πάμε και στην τελευταία κάρτα. Ναι. Είναι η σκόρερ. Βάλω το αγόρι μου. Ο Μάτζουκιτς πρέπει να κάνει και αυτό σε φταί. Ότι θα σκοράρει πρώτο στο παιχνίδι με απόδοση 5,5. Ναι. Ο Λόβρεν είναι η Αντρούκλα Γιώργια στην πισίνα. Στην πισίνα, στη φωτογραφία τη γυμνή. Είναι ο πιο πρικισμένο από του ποδοσφαιριστέ τη Κροατία. Για πρώτο σκόρερ δίνει 26, αλλά και για γκολ μέσα στο παιχνίδι δίνει 11, ότι επιλέξτε τα δύο. Ναι. Ο Σάντσες δεν είναι ο Ούγκο, για να μην ρωτήσεις, είναι ο Αλέξης Σάντσες. Τον έπιασα εγώ στον προηγούμενο. Τον έπιασα καλά. Είσαι πολύ γρήγορος. Τον έπιασα γερά. 3-60 λοιπόν δίνει ο Αλέξης Σάντσες και ότι ο Ρόμπερ θα βάλει 2 γκολ. Ναι, όχι, μην βάλει 32. Και παραπάνω, έτσι. Σιγάρε την Ποταφόγκο, ρε. Ένα πεναλτάκι. Την Ποταφόγκο. Ένα πεναλτάκι και ένα σουτάκι, μια χαρά είναι. Κάτσε να σου πω πόσο δίνει ο Ρόμπερ για πρώτο σκόρερ. Εδώ μια σκέφτηκε ο Ολλανδός. Εντάξει, τα πες, αυτά ήτανε. Αυτά είναι τα σίγουρα. Αυτά είναι τα σίγουρα. Λοιπόν. Μην δείχνει τον Ηλία, δείχνει τον Μάκη. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Διώγο, τον αντιπρόεδρό μας κύριο Διώγο. Αντιπρόεδρο. Η ΕΣΥΑ μου χρωστάει 246 ευρώ. Θα ήθελα να το πω μέσα από αυτήν την εκπομπή. Μέσα από το ΕΣΥΑ. Έτσι, να πω το φόρο μου, πότε θα εισπράξω. Να πούμε ότι είναι εδώ μία από τις λίγες ώρες που είναι εδώ ο Μάκης ο Διώγος για την αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ. Κακώς ήρθες. Κακώς ανέβηκες. Λίγες ώρες. Ερώτηση συγκεκριμένη. Είσαι με την Ολλανδία, Μάκη. Από εκεί ξεκινάμε. Θέλω να μας πεις, ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, πόσο καλή ήταν αυτή η εθνική Αγγλίας που παρακολουθήσαμε. Τι μπαλάρα ήταν αυτή που έπαιξε. Δεν έπαιξε καλά. Έβγαλε μάτια. Εντάξει, ένα λεπτό. Έβγαλε μάτια. Κολλήρια. Να πούμε ότι ο Μάξ είναι. Καταρχήν να πούμε ότι ο Μάξ είναι παραδοσιακά με την εθνική Αγγλία. Γι' αυτό έχει πάει κατά διαβόλου εδώ και 40 χρόνια. Γιατί έχει αυτό το βρετανικό φλέγμα. 10 φάσεις στην Ολλανδία. 10 φάσεις. Εντάξει, τι έκανε και 10 φάσεις η Ιταλία. Πέναλτι δεν τη δόθηκε. Τι έκανε. Έλειπε από αυτή την ομάδα ο Μπράιαν Ρόμψον. Τέτοιοι παίχτε. Εσύ τι υποστηρίζει, Γερμανία. Καλά τα ρεύματα. Και εγώ μαζί. Έχει πέσει εδώ στο τρίτο Ράι. Αυτό το γοητευτικό ποδόσφαιρο τη Γερμανία. Ναι, γιατί δεν είναι. Αγαπήσαμε όλοι. Ποιο με παίρνει τηλέφωνο τώρα, δεν με βλέπουν ότι είμαι στον αέρα. Να απαντήσω. Θα απαντήσω, μα την Παναγία. Μην απαντήσει. Ναι. Για λέγε Μακί. Είμαι στον αέρα, το καταλαβαίνει. Είναι και βαρύ αυτό που πήρε. Έλα. Εδώ στον κύριο Διώγο, παρακαλώ, Βασίλη, κοιμήθηκε. Για πες μου, Μακή, Ολλανδία. Στο καλό. Στο καλό. Για. Ήταν, Διώγο λέω. Σούκα θα βγει στον αέρα, σε βγάλουμε στον αέρα. Ολλανδία. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, για. Ξύλινος θα βγει. Έκανε ο Φανχάλ το εξής. Ό,τι δεν έκανε ο Ντελμπόσκε ναι. Και ο Φερνάντο Σάντο. Τι έκανε δηλαδή. Νέο αίμα. Νέο αίμα. Ποιο νέο αίμα, ρε παιδιά. Δεν έκανε. Φαν παίζει μόνο Σνάιντερ. Παίζει. Ποιο. Τι. Φαν παίζει και ρόλο. Τρία τέταρτα δεν ξέρει, παιδιά. Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία παίζουν ενό Φέγενορ. Αϊτχόβεν Φέγενορ. Ναι, ρε παιδιά. Τβέντε. Θα μπορούσε να βάζει το Χάιντιχα ακόμα. Το Χάιντιχα. Το Χάιντιχα με ρόλο. Μπορείτε στην Αγγλία. Θα μπορούσε να το βάλει. Βασικό είναι στην Εύερτον. Λοιπόν. Εδώ. Έχει δίκιο ο κύριο Μάκη. Οι Ισπανοί. Αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά με τον Ηλία. Πότε. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε τον Τζάβι, τον Ινιέστα. Ναι, βαρεθήκαμε. Ξέρω, αν δεν πάρει όμως τον Τζάβι και τον Ινιέστα και πάρει τον. Να τον πάρει, να βάλει τον Μαρτίνεθ αλλαγή, ρε παιδί μου. Αλλαγή. Να το βάλει βασικό ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίξει ο Μαρτίνεθ βασικό αμυντικό χάφ τη Μπάγκερ. Δεν μπορεί να παίξει ένα μάτσο με την Εθνική Ισπανία σε ένα παιχνίδι. Φάει πέντε γκολ. Σας λέω και πάλι ότι οι εθνικές ομάδες επειδή ναι. Είναι. Είναι παρέα. Επειδή όλες. Παρέα πάντα έχω είδηση. Α, έχω είδηση. Μην την πει. Κατά τα αποκλειστική. Πλακώθηκε ο Τζαβέλα με τον Μανιέτη πριν από λίγο. Μάλιστα. Ωραίο θέμα αυτό. Εντάξει, ο Κίτσος Ζαβέλας. Ποιος κέρδισε. Δεν έχω μάθει. Στο πάνω από μέσα. Ξέρουμε το παρασκήνιο. Αλήθεια είναι. Από μέσα στο πάνω αυτό. Ναι. Το παρασκήνιο ξέρουμε ποιο είναι. Όχι. Λέει να το γράψει το Ηλίας. Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πεθαίνει όμως. Δεν το ξέρουν. Δεν τα έχουμε κάνει αυτά. Αυτό είναι σημαντικό που λες. Άρα με τον μυαλό μου ο Ζαβέλας είναι με τον Κατσουράνη.
Που έχουν πλακωθεί. Δεν θα ήταν με τον Κατσόνα, ναι, δεν πλακωθεί. Ενδεικτικό του καλού κλίματο στην Εθνική. Είναι αυτό που λέγαμε, είναι μια παρέα η Εθνική. Είναι, ωραία. Τέλο πάντων, και εγώ δηλώσει Γιώργου Καραγκούνη με δύο νίκες περνάμε. Έβγαλε τώρα καινούργιε. Όχι, όχι, χθεσινέ. Όλοι το ίδιο. Με δύο νίκες περνάμε. Καλά, με δύο νίκες δεν περνάμε. Προφανώς. Όχι. Α, είναι διαπίστωση. Τι θέλει να πει, ότι δεν περνάμε. Με δύο νίκες. Αυτοί όλοι πάνε για βουλευτές τώρα. Ναι, βουλευτές 100%. Ο Καραγκούνη θα βάλει με το Πασόκ με ψηφιότητα. Παίζω 50 ευρώ τώρα. Λέω λοιπόν ότι σε όλες τις εθνικές. Με το Πασόκ. Οι εκλέκτορες. Μπορεί να σκέφτονται το εξής, ότι αν χάσουν, αν έχανε τον Τελμπόσκι και έβαζε τον Μαρτίνες και δεν έβαζε τον Τζάβι, αν έχανε πάλι την Ολλανδία, θα τον περνάγανε πριν τον Κορδέλα. Όχι, δεν θα δω. Όχι, δεν θα δω. Τον Μαρτίνε θα δω. Βάζει το Σεντεμέντε. Το Σαλαμαστράκι θα βάζει. Τον Μαρτίνε θα βάζει. Τι λες τώρα. Και τι σου. Και με τους άλλους δύο μαζί. Εγώ, ας, μιλάμε εκ του αποτελέσματος με τα πάντα, έτσι. Όχι, ρε παιδί. Λέω, σκέφτεται κανείς να βάζει τον Μαρτίνε και να είχαν πάλι 5-1. Ήταν απίθανο. Όχι. Λοιπόν. Τι θα γινόταν στην Ισπανία. Δεν τον βάζει ούτε αλλαγή, ρε. Τι θα γινόταν στην Ισπανία. Άκου να δεις. Υπάρχει μια τριάδα στο κέντρο τη. Οι προπονητές, εγώ λέω, οι εθνικοί. Έτσι, των εθνικών ομάδων κρίνονται σε ένα μάτσο κάθε 4 χρόνια ή σε 3 μάτσο. Ναι. Κάτσε. Δεν μπορούν να ρισκάρουν. Περίμενε. Όπως ρισκάρουν. Εδώ μας, το 2004 ο Κατσουράνης, ο Καραγκούνης και ο Ζαγοράκης. Μπορώ να σου βρω και τρεις παίχτες από την Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Πήρανε το Euro. Μπράβο, άξιοι, οι μύθεοι. Ε, ναι, δεν είναι δυνατόν όμως αυτοί οι τρεις να μας πάνε μέχρι το 2040. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται και στην Ισπανία. Βέβαια στην Ισπανία σε πιο υψηλό επίπεδο. Η πρώτη φορά όμως που μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε άλλους. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες. Όχι, εγώ διαφωνώ. Όχι, αυτό λέω. Εγώ αυτό είπα. Πες μου ποιος παίζει βασικό στην εθνική αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να παίξει ο Κατσουράνης. Εγώ δεν είπα να παίξει ο Κατσουράνης. Μισό λεπτό, βρε Θόδωρε. Αυτό λέω και εγώ. Ποιος πρέπει να παίξει και δεν παίζει ο Κατσουράνης, να μην παίξει ο Κατσουράνης και να παίξει ο Παπα-Νικολάου. Θα σου πω. Ναι. Θα παίξει αμυντικό χάφο Μανιάτης, ναι, και θα παίξουν στην Ριάλ. Θες δύο αμυντικά χάφ. Ναι. Αφού με έναν παίζει. Με δύο. Όχι, 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 όχι. Εδώ είναι λοιπόν το παραμύθι του Σάντος. Λέει ότι παίζει με δύο, αλλά παίζει με ένα. Γι' αυτό έφαγε στην Ελλάδα. Και το Μανιάτης τι κάνει δηλαδή. Στο πλάι δεν τον έχει. Πλάι τον έχει, παιδιά, ναι, στην τριάδα. Εμείς είμαστε η μόνη ομάδα. Είμαστε η μόνη ομάδα η οποία είμαστε πιο αργοί στον πλανήτη. Και παίζουμε 4-3-3. Έχεις δίκιο σε αυτό. Να θυμίσουμε ότι το 4-3-3 το έπαιζε η Chelsea. Καλά, με τον Λάμπαρτ, τον Εσχέρ και τον Μπάλακ. Πριν 15 χρόνια. Θέλω να σου πω όμως. Το έπαιζε για κράτος. Λοιπόν, σου είπα και χθες ότι αν παίξει με τον Κατσουράνη και τον Μανιάτη αμυντικά χαφ, ενδέχεται να πάει. Που ο Κώστας πάλι θα είναι αργός. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον θα τρέχει ο άλλος. Όταν βάζει τον Κατσουράνη αμυντικό χάφ και τον Μανιάτη και τον Κονέ. Αυτό που λες έχει να κάνει με το σύστημα. Ένα λεπτό. Με το σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Κατσουράνης πρέπει να είναι εκτός εθνικής. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ήταν εκτός εθνικής. Αυτό σου λέω. Και στο σύστημα που λες όταν παίζουν οι δύο. Και θα σαν... στη θέση θα σου πω. Δηλαδή. Και η δουλειά του Σάντος, κατά την άποψή μου, ναι, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλύτερα στοιχεία διαχείρισης από τον Ρεχάγκελ, ήταν ότι έπρεπε να έχει βρει ένα αμυντικό χάφ. Αφού δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Ποιο είναι. Άντε, πες μου. Δεν ξέρω. Ε, είτε δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβες. Αν σου πω εγώ κάποιον, το δεν... Μα δεν είναι θέμα υποκειμενικότητας. Ένα λεπτό. Όχι, το δεν ξέρω. Και εγώ μπορώ να σου πω την πυρητσαπίδα. Ρε, παιδί μου. Για μένα έπρεπε να είναι ο Αθανασιάδης στην Εθνική και όχι ο Γκέκας. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι μια. Μήπως ο Αθανασιάδης έχει πολύ τεστοστερόνη, φοβάμαι αυτή. Ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, δεν λέω για πλάκα. Τι εννοώ. Ολυμπιακός τι εννοώ. Και εκεί εσύ, ότι δε... όταν παίρνει τον Τζαβέλα και τον, ναι, Κατσουράνη που έχουν γίνει αυτά, ναι, άμα πάρει, ναι, και τον Αθανασιάδη, ναι, γίνανε τρεις. Και αυτό α πούμε που έγινε σήμερα που εσύ θα γίνει καμία στιγμή. Να σου πω κάτι. Τον Τζιόλι γιατί τον παίρνει. Τι εννοεί. Τον Τζιόλι γιατί είναι καλό παιδί. Τον Τζιόλι γιατί τον παίρνει. Ναι, γιατί. Εγώ λέω να μην τον πάρει τον Τζιόλι. Όχι, όχι, άλλο λέω. Όταν λέμε λοιπόν ότι γιατί ποιο να πάρει, σου λέω λοιπόν. Κάπου βλέπει να παίζει και βλέπει κάτω... πέντε πράγματα. Πρόσεξε το, άμα κάτσω είναι τώρα. Έπρεπε... λοιπόν παίχτη του 5. Ποιο είναι παίχτη του 7 για να πάει στην Ελλάδα. Να σα πω κάτι για να μην τσακώνεστε. Αυτό μα λέω. Έτσι όπω μου το λε. Ένα δευτερόλεπτο. Θα σου έλεγα λοιπόν εγώ. Πάρε λοιπόν στην Εθνική. Ναι. Λέω το θα γελάσει. Το Μητρόπουλο του Πανιωνίου που είναι αμυντικό χάρτη. Μα δεν είναι καλό για μα. Δεν κατάλαβε. Επειδή για μένα είναι χειρότερο από τον Τζόλι ο Μητρόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά και για το 90%. Ένα λεπτό. Για να μην τσακωνόμαστε, έχω την αίσθηση ότι στο θέμα Κατσουράνη δεν παίζει τόσο ρόλο το ότι είναι αργό και ότι δεν προσφέρει πολύ μα το παιχνίδι. Παίζει ρόλο το εξωγηπαιδικό. Το οποίο έχει διωγγωθεί από τους δημοσιογράφους. Δεν είναι ακριβώς αυτή η αλήθεια. Ότι το παίζει λίγο Νταβατζής εκεί, όντως το παίζει. Είναι αρχηγός και άρα λοιπόν όλοι σου λέει. Κάθε αρχηγός τα ίδια κάνει. Δεν τρέχει, δεν τρέχει. Δεν είναι όλοι έτσι. Κάνεις λάθος. Εδώ δεν έχει και την παιδεία να είναι αρχηγός ο Κατσουράνης. Δεν είναι ότι την παιδεία έχει πάει στο πανεπιστήμιο. Με θέματα χειρισμών. Πρέπει να είναι ο επιστήμονας. Σου εξηγώ θέμα χειρισμών μες στην ομάδα. Άρα λοιπόν τον Κατσουράνη ο φίλαθλος τον βρίζει, ξέρεις γιατί Μάκη. Γιατί σου λέει, έλα μωρέ, είναι και κλικαδόρος, δεν τρέχει κιόλα. Δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος που προσπαθεί. Μα εγώ δεν είπα ότι το καλύτερο αμυντικό χαφ που πέρασε τελευταία χρόνια από τον Ολυμπιακό, ο Ορμπάιθ,
Έκανε τα 100 μέτρα λιγότερο από μένα. Μα το πρόβλημα... Είχε την εξυπνάδα να στηθεί σωστά. Ναι, το δεν είπα το πρόβλημα του δεν τρέχω. Όχι, μα δεν είπα ότι το πρόβλημα δεν τρέχω. Είναι το θέμα ότι γενικότερα ο Κατσουράνης στην ομάδα δεν και κυρίως δεν βοηθάει την ομάδα σε ένα παγκόσμιο κύπελλο που βλέπουμε που η ταχύτητα παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Κατσουράνης είναι Παπαλουκάς του ποδοσφαίρου. Περισσότερο μιλάει παρά παίζει. Ο Θοδωρής είχε φτάσει σε ένα σημείο στα τελευταία του να μιλάει 45 λεπτά στο παιχνίδι. Σε διαιτητές, φιλάθλους, παίχτες, συμπαίχτες, αντιπάλους. Όπως μόνος πρέπει να παραδεχτούμε, και το λέω εγώ γιατί εγώ ήμουν αυτός που έλεγα τα αντίθετα, ότι το σύστημα του Ρεχάγκελ, το αγωνιστικό, είναι το μόνο το οποίο. Του ταιριάζει την κυκλική. Τέλος. Συμφωνώ. Μα δεν έχουμε παίχτες. Όχι, μα δεν είχαμε. Και τότε δεν είχαμε. Μα δεν είχαμε. Αυτό λέω. Δεν βγάλουμε τίποτε άμα θες τη γνώμη. Έχει δίκιο. Όταν βγάζουμε το Φορτούνι όμως και δεν τον παίρνουμε. Έτσι ακριβώς. Επειδή λέει παίζει ένα πνευματικό φέτος. Έχεις άλλον. Τον έχεις δει. Ναι, τον έχω δει. Πού. Είναι αξιοπρεπής. Ο Φετφατσίδης γιατί είναι καλύτερο. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Μιλάμε όλοι λες και του έχουμε δει. Κανείς μας δεν του έχει δει. Ούτε το Φορτούνι έχει δει ούτε κανέναν. Δεν ξέρει αν ο Φορτούνι πηγαίνει και κάνει κουτσόφετο εκεί που παίζει. Κοροϊδεύει δηλαδή. Ναι, παιδάκι μου, οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Αυτοί του έχουν δει. Ο Σάντος το έχει δει το Φορτούνι. Εμείς δεν τον έχουμε δει. Λέμε, έχουμε μείνει με του 12%. Αυτά είναι ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Περιγράφει που δεν είναι αυτό ο κόσμο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι στη Γερμανία δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο Φορτούνι. Κατά την άποψή μου. Δεν παίζει. Μπορεί να μην είναι καλό. Είναι αναπληρωματικό. Δηλαδή δεν είναι καλό να είναι στην αποστολή τη Εθνική ένα παίκτη που είναι αναπληρωματικό στην Bundesliga και βασικό πέρσι πλάκα μα κάνει. Με την ίδια λογική δηλαδή. Και βασικό να είναι ποιο δηλαδή. Η Ελλάδα όλοι παραδεχόμαστε ότι στερείται ποιοτικών λύσεων. Δεν έχει. Ο Φετφατζίδης φαίνεται έτσι. Μέση, επειδή μπορεί να στο πάρει την μπάλα. Ναι. Κα, λέμε, πω, τι. Και κάνει αυτό που κάνουν τα 90% των ποδοσφαιριστών. Είναι πολυτέλεια λοιπόν να παίξει σαν το Φορτούνι που είναι τεχνίτης γρήγορος και μπορεί να προσφέρει. Να σου δώσει μια λύση ρε παιδί μου στη διάρκεια του αγώνα. Και να σου πω κάτι άλλο. Γιατί δεν παίρνει τον Κλωναρίδη. Είναι κακός παίκτης ο Κλωναρίδης. Ο Κλωναρίδης, μπράβο. Κακός παίκτης ο Κλωναρίδης. Αν κάτσουμε. Πρόσεξε το. Αν κάτσουμε δηλαδή με έναν παίκτη που βγαίνει και κάνει τρία παιχνίδια καλά να τον πάρει στην εθνική ομάδα. Το πρωτάθλημα ολόκληρο έκανε ο Κλωνάρης. Έλα ρε παιδιά τώρα. Ας αμάδε όχι, Βανάκο τον έβλεπε. Ποιο πρωτάθλημα ολόκληρο. Έπαιζε τρία μάτς, τέσσερα δεν έπαιζε. Έτσι, έβαλε πέντε γκολ. Αυτά έκανε. Ρε Θοδωρή, αυτό είναι όμως το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχεις ποδοσφαιριστές ρε Θοδωρή. Μα είναι καλύτερος για μένα ρε παιδιά ο Σαλπικίδης από τον Κλωνάρη. Ακόμα και αυτός που είναι ο Σαλπικίδης. Ο Σαλπικίδης είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Καλό θα είναι ο ίδιος. Μπορεί σε τρία χρόνια ο Κλωναρίδης να είναι καλύτερος ο Σαλπικίδης. Τώρα είναι ο Σαλπικίδης ακόμα καλύτερος. Θόδωρε, είναι η λογική της παρεούλας. Όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι και η λογική της συμμετοχής. Εγώ το δέχομαι. Δεν είναι έτσι, όχι, όχι. Καμία συμμετοχή. Για μένα είναι να παίξουμε σε ένα μουντιάλ ακόμα. Ρε παιδιά, με δουλεύετε τώρα. Είναι καλύτερος ο Κλωναρίδης από τον Σαλπικίδη αυτή την ώρα. Σε δύο χρόνια θα είναι καλύτερος. Τώρα δεν είναι. Μα δεν είναι. Για την εθνική μπορεί να προσπαθήσει. Μιλά για τρία μάτς πάντως. Τι μιλάω. Για τρία μάτς. Μιλά δηλαδή για τρία μάτς τα οποία χρειάζει την εμπειρία. Δεν έχουν να σε ρωτήσω κάτι. Μα ποια είναι, αλλά χρειάζεσαι όμως και την τρέλα. Άκουσε και με. Το να σε ρωτήσω κάτι γιατί σε έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει πετύχει μια μεγάλη επιτυχία το 2004. Εντάξει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα βρίσκονται πολλοί άνθρωποι που λένε παιδιά αυτοί δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Αυτό προβληματίζει κατά μία έννοια τους κομπλεξικούς καταχαριστέα. Κατά μία άλλη έννοια αυτούς τους ανθρώπους δεν τους προβληματίζει. Έτσι. Ότι αντί να έχουν μια παλαϊκή αναγνώριση και να λένε παιδιά τι ωραία, τι καλά και τα... Μισό λεπτό. Κατά τη στοιχεία η εθνική μπάσκετ, με πολύ λιγότερους παίχτες από σύνολο να επιλέξεις, έχει την παλαϊκή αναγνώριση του κόσμου. Όχι να κάνει. Είτε πάει καλά, έτσι. Είτε πάει. Γιατί υπάρχει η λογική της αξιοκρατίας. Ενώ στο ποδόσφαιρο έχει περάσει η λογική της αναξιοκρατίας. Το μπάσκετ, ό,τι και να γίνει, επειδή πέρασε ο Γκάλης και ήταν το πρώτο που πανηγυρίσαμε, και τελευταίο να θα πούμε ότι μα δεν είναι αυτό που λες τώρα. Δεν κρεμάσαμε τον Ιωαννίδη ανάποδα που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό. Πλάκα κάνει. Όχι, όχι. Τον Ολυμπιακό που ασχολούνται 7 χώρε με τον μπάσκετ. Μην μου συγκρίνετε τον μπάσκετ. Δεν συγκρίνει το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα. Δεν συγκρίνει δύο εθνικές ομάδες. Λέμε για την αναγνώριση. Ρε εσείς με δουλεύετε. Είναι αναγνωρισμένη η εθνική ομάδα μπάσκετ από όλους. Ό,τι και να από κάνει. Από τους φιλάθλους. Θα γυρίσει κανένα φίλαθλος ποτέ να πει. Φιλάθλους. Α, δεν πήρε το μαυροκεφαλίδι. Ναι, από τους Έλληνες. Για τους Έλληνες. Για τους κομπλεξικούς που αγοράζουν τα προϊόντα που πουλάει ο Χαριστέας. Μα είναι κομπλεξικοί Έλληνες. Να κάνουμε τώρα. Ναι, γι' αυτό ο Χαριστέας έκανε διαφήμιση πατατάκια. Γιατί αγόραζα εγώ ο κομπλεξικός τα πατατάκια του Χαριστέα. Θες να σου πω κάτι αγοράκι με να τελειώσει αυτή τη συζήτηση. Όταν σήκωνε τα κιλά ο Πύρος ο Δήμας, ουρλιάζαμε ένας και με έβαλε γκολ η εθνική. Και δεν τον ξέρει στη γη κανένας άλλος, ναι. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι οι Έλληνες είναι αξιοκρατικοί στην ιστορία αυτή. Δεν το έχει πιάσει. Αυτό δεν έχει πιάσει. Σχετικό ιδιαίτερο. Καταλάβετε κάτι, ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δύσκολο από όλα αυτά που λέτε. Πόσο φίλο είναι ο Κατσουράνης μας. Καθόλου φίλο μου. Σου στέλνει μηνύματα στις γιορτές κτλ. Μα δεν το λέω για τον Κατσουράνη, το λέω για όλους αυτούς τους παίκτες. Για μένα ο Σάντος. Παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι απλό. Αν ήσουν εσύ προπονητή στην εθνική. Δεν θα πρέπει να το φορτούν πάντω. Συγγνώμη, τον Καραγκούνη θα τον έπαιρνε. Ναι. Τιμή σε έλεγε. Όχι, τιμή σε έλεγε. Μα δεν θέλουμε άγαλμα.
Όχι τον Αθανάσιο Διάκο στο πάει παιδί του Άρεο. Σε τι μπορεί να χρησιμεύσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στο 20 λεπτό που θα μπει μέσα. Άνικας. Γιατί αν χάνει του τερματοφύλακα, δεν του παίρνει για να του παίξει. Όχι. Τον Καραγκούνι λοιπόν θα το χρειαστεί ή Άνικας ή αν χάνει για να στο γυρίσει ότι ποιο θα γυρίσει το μα έχει γυρίσει μάτσο Καραγκούνι. Πού είδε το παιχνίδι τη Εθνική, το είδε με κόσμο. Ναι, το είδα με κόσμο. Λοιπόν, και εγώ το είδα με κόσμο. Όταν μπήκε ο αρχηγό τη Εθνική Καραγκούνι. Οι 9 στους 10 γελάσανε. Είναι κομπλεξική. Οι 9 στους 10 είναι άσχετοι και σε σχέση. Όχι, θα σου πω. Οι 9 στους 10 λέγανε. Θα κάνει την κουβαρίστρα. Και ο ένα είπε. Άρα μπορεί να βάλουμε κόμμα. Ένα λεπτό με αφήσει να το πω. Εγώ δεν λέω. Ωραία, γελάσανε. Γιατί είναι κομπλεξική. Γιατί εγώ γι' αυτό. Α, όλοι κομπλεξικοί. Να σου πω γιατί. Γιατί οι ίδιοι 9 στους 10 γελάσανε και όταν πήγε μέσα με τη Ρωσία στην Πολωνία. Πάλι την κουβαρίστρα λέγανε. Θα κάνει και βάλει το κόλπο και προκριθήκαμε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει τότε. Όσα χρόνια και να έχουν περάσει, το ίδιο ακριβώς λέγανε και τότε. Όχι, μα το ίδιο λέγανε, Ηλία μου. Γιατί παίρνει την κουβαρίστρα που είναι τόσο χρονών και έχει παίξει το 2004. Και όταν έβαλε τον γκολ οι 9 στους 10 που γελάσαν προχθές, γελάσαν γιατί χάναμε. Εάν έβαζε κανένα γκολ καραγκούνι όπως έκανε με τη Ρωσία, θα λέγανε ο το γίγαντα που έχει ψυχή. Εσύ θα λέγε την άλλη μέρα, θα λέγε το Μάικη γράψε. Ελληνική ψυχή, καραγκούνι κτλ. Έχουν περάσει χρόνια από τότε. Κανένα. Πριν περάσουν αυτά τα χρόνια λοιπόν, τότε που δεν είχαν περάσει αυτά τα χρόνια που λες, έλεγαν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ο Έλληνας λέει πάντα κάτι, ναι, και αν του βγει, του βγει, αν δεν του βγει, κάνει τον παπάτα. Χαρά είναι ο Έλληνας. Σε πληροφορώ για να πάμε και σε κάτι άλλο να τελειώνουμε. Οι Άγγλοι, το ξέρω μέχρι καλύτερα, είναι τρεις χειρότεροι. Μα δε, γιατί οι Άγγλοι έχουν σταυρώσει τον Μπέκαμ. Δεν είναι κομπλεξικοί οι Άγγλοι. Όλος ο λαός της Ιφιλίου, εκτός από τον Άγγελο Χαριστέα, είναι κομπλεξική. Τέλος. Να κάνουμε αυτή την παραδοχή να τελειώνουμε. Δεν είναι θέμα Χαριστέα. Είναι το θέμα. Κλάους που λείπει από την Εθνική. Εάν κερδίσουμε αύριο την Ιαπωνία, λοιπόν, θα, αυτά όλα που λέμε θα είναι. Τι ωραία, η έμπειρη ομάδα. Το είπα και προχθές. Έχει σημασία πώς θα την κερδίσουμε. Α, έχει σημασία το πώς. Μα το ο κόσμος ξέρασε. Φόδωρε, το πώς χάνουμε δεν έχει σημασία. Που προχθές η Κολομβία έπαιξε με τακτική Ελλάδα, δηλαδή κάτσε πίσω μας. Κακό καθόλου. Καθόλου κακό. Μια χαρά έκανε, τη μαγιά της έκανε. Τι να κάνει, είπε κανείς ότι έπαιξαν την ποδόσφαιρο ή έκανε έτσι όπως κάναμε. Τι ποδόσφαιρο. Μα εμείς πήραμε τον γύρο και μου λέτε ότι παίξαμε μπάλα. Αυτό μου λες. Παίξαμε. Μια χαρά παίξαμε για το μπάλα. Αυτό που έπρεπε παίξαμε. Με αυτό. Άκουσα, αγόρι μου. Αν θες τσίρκο, τα έχουμε. Και οι δύο που είστε εδώ, και οι δύο πούστε. Όταν παίζει η Βραζιλία και κάνει πούστε. Τα τσιμπολέ. Το είπαμε. Ναι, γιατί δεν παίζει. Μπαλάρα παίζει η Βραζιλία σήμερα. Όχι, δεν παίζει μπαλάρα. Μπαλάρα παίζει. Κάνει σήμερα σου κορδελάκια και η Ολλανδία παίζει. Να σε ρωτήσω κάτι. Άντε. Η ζωή σου άλλαξε από το ότι πήραμε το 2004. Η ζωή προσωπική δική. Άκουσε με. Άλλαξε η ζωή σου κάτι. Τη ίδια δουλειά κάνει, το ίδιο επάγγελμα κάνει, τα ίδια λεφτά παίρνει. Η ζωή του κυρίου Χαριστέα που μα λέει κομπλεξικού άλλαξε. Αυτό δεν το καταλαβαίνει. Τι κάνει όταν δεν το καταλαβαίνει. Δεν έπρεπε να αλλάξει δηλαδή. Δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή. Άλλαξε εσύ τη ζωή τη Έλληνα Παπαδάκη που πήρε την Eurovision. Άσχετο. Και γέλαγε ο κόσμο. Η ζωή του Χαριστέα άλλαξε γιατί βρέθηκαν 10 εκατομμύρια κομπλεξικοί και τον χειροκρότησαν. Όχι. Κάνει λοιπόν το παπί. Δεν το χειροκρότησαν ξαφνικά. Κάνει το παπί. Όχι, Ηλία μου. Και λε και τον κάνε Χαριστέα. Δεν το χειροκρότησαν ξαφνικά. Πήρε το Euro και βγήκαν στου δρόμου και τον χειροκρότησαν. Οι οποίοι οι ίδιοι θα το θάβαζαν τα νόμα δεν το παίρνε. Το πράγμα αγόρι μου. Εδώ ένα υπουργό παίρνει μια απόφαση σωστή κατά βάση και υπάρχει ένα μαλάκα, συγγνώμη για την έκφραση. Που λέει, α, λάθος, μη μας δώσεις ένα εκατομμύριο ευρώ, δώσε μας 1,5. Ναι. Και ακούγεται η άποψή του, γιατί έτσι είναι η κοινωνία μας. Δεν θα ακουστεί για τον Άγγελο Χαριστέα, είπα που δεν έχει τελειώσει το δημοτικό. Πλάκα μας κάνεις. Και θα αποδεχτώ εγώ να γράφει ο Χαριστέας κομπλεξική ή Έλληνα. Πώς γράφεται το κομπλεξική, μόνος του ξέρει να το γράψει. Λέση, είπα εγώ να μην ακούσει. Το γράψε γκρίνι. Μα αρκετά. Μα ακούγεται και η άποψη του Καραγκιόζη και μετά πα και τον βρίζει. Ο Χαριστέας για τον κάθε επιστήμονα και για τον νέο που έχει όνειρα είναι η διασκέδασή του. Θα πρέπει να το καταλάβει ο Χαριστέας του κάθε Χαριστέας αυτό. Ο Χαριστέας δεν ανακάλυψε το φάρμακο για τον καρκίνο. Μακάρι να το ανακαλύψει, να του βγάλουμε το καπέλο. Μέχρι τότε θα τρώει την κριτική στη μάπα. Κατάλαβε. Πολύ περισσότερο το φάρμακο για τον καρκίνο δεν το ανακάλυψε το Ρομπέν. Το Φαπρίς που είναι 500 φορές τα λεφτά του Χαριστέα που λες πως έγινε. Και τρώνε κριτική από τις Ολλανδικές εφημερίδες, από τις Αγγλικές, οι Άγγλοι, τις Βραζιλιάνες. Καλά κάνουμε. Δεν κομπλεξίζει αυτή. Κριτική. Δεν είπε κανείς γιατί να πάει ο Ρομπέν που είναι 35 χρονών. Έλα ρε Θόδωρε. Μια βράχα τώρα 30 ανθρώπων γύρω από την Εθνική 10 χρόνια κάνει το ταβατζί. 30 άνθρωποι τώρα μια βράχα είναι γύρω γύρω. Κριτική αγόρι μου σημαίνει πας παίζεις, δεν είσαι καλός. Λέει ο άλλος, παιδιά αυτός δεν ήταν καλός. Τέλος. Δεν λέει, οι Έλληνες δεν λένε αυτό. Οι Έλληνες λένε να μην πάει, να φύγει τώρα. Μην πω, άσε, σου το είπα και πάλι, ήμουν στην Πορτογαλία, είχαμε κάνει δύο επιτυχίες τρομερές και στο μάτς που χάναμε με τη Ρωσία, λέγανε από πίσω μου, τις έρπος ήμουν, δεν κάνουν για τίποτα ρε αυτοί, να φύγουνε. Ρε παιδί μου, αυτό. Που χάναμε και αποκλειόμαστε και πήραμε αυτό. Τον Euro. Μια τελευταία ερώτηση. Δεν λέει ότι είναι κακός, ήταν κακή η ομάδα. Αυτό ο Μάκης ο Διώγος είναι κακός σήμερα. Ωραία. Δεν κάνει γι' αυτό, ναι. Δεν λέει. Πάρτε το Μάικλ Γιώργο και πετάξτε τον Γκιάρα. Το καταλάβαμε. Αυτό συμβαίνει πειραματικά μόνο για την Εθνική του 2004. Πώς γίνεται σε όλα τα άλλα σπορ να μην υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Μόνο για την Εθνική του 2004 έχουν συνωμοτήσει όλοι οι Έλληνες και λένε
Κάτι κάνουν και αυτοί λάθος. Μα... κάτι επικοινωνούν και αυτοί λάθος. Μα το λάθος είναι λάθος. Θα το κρίνεις σαν λάθος. Δεν θα το κρίνεις ισοπεδωτικά όμως. Αυτό είπαμε πάλι. Μην το ξαναλέμε. Λοιπόν, η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Δεν θα είναι σαν τη δικιά μας. Ναι, έτσι. Μπράβο. Εσείς πότε ξεκινάτε? Με τον Παρασκευή. Παρασκευή θα κάνουμε μία δοκιμαστική να δούμε. Τρεις με τέσσερις, ε. Για να δεις τι διευθυντή έχουμε, ναι, ναι, να καταλάβεις πόσο πολύ μας βλέπει, μου στείλε τώρα ένα mail το τρομερό θέμα που έχει ως εξής. Συναγερμό για την Αθερίνα Καρχαρίας σημαίνουν οι επιστήμονες μετά το θάνατο 65χρονου. Από το site το κουλούρι. Ναι, ναι. Τώρα τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, πες μου. Δηλαδή. Αθερίνα Καρχαρίας. Από το κουλούρι. Αθερίνα Καρχαρίας. Μετά, το κουλούρι. Κουλούρι. Διευθύνει το κανάλι. Μάλιστα. Διευθύνει το κανάλι ο κύριος αυτός. Ναι. Το κουλούρι Αθερίνα Καρχαρίας. Η οποία Αθερίνα. Εγώ προφανώς τώρα. Προφανώς πρέπει να βρω ένα ψαρά που έχει ψαρέψει την Αθερίνα Καρχαρία να μας μιλήσει. Πάρε τον πίγκαλα που κάνει μια διαφήμιση στο Αθερίνα και λέει Αθερίνα. Η Αθερίνα όσο και να γίνει Καρχαρία. Ποιον να φάει. Άμα μαζί είναι 65χρονο, έφαγε μια φορά. Λοιπόν, Μάκη, 3 με 4 στην Παρασκευή έχετε με τον Νίκο τον Αρμένη, έτσι. Θα ξεκινήσουμε. Τι εκπομπή θα κάνετε, μαγειρική. Με μείγμα πολιτική και ποδοσφαίρου. Και μαγειρική. Καταλαβαίνεις τι παπάντζα έχετε υποθεί σε αυτήν την εκπομπή. Μάκη, ευχαριστούμε που έκανες τον κόπο να ανέβεις δυο σκαλιά. Δύο ρόφους. Πήγαινε κάτω να δεις αν ζουν οι... αν ζει ο Τζαβέλας. Με διώχνετε. Αν ζει ο Τζαβέλας. Ναι, πρέπει να μπει η Ελίζαμπεθ, μάλλον είναι προτιμότερη. Λυπάμαι. Τι ήθελε, όχι κάτσε. Δεν είπα αυτό που ήθελα. Τι είπες, τι ήθελες να πεις, τι ήθελες να πεις. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Από εκεί για να παίξετε το αντίθετο. Όχι, δεν πες εσύ, πες τη δεν μπορώ να πω ποιος θα πάρει. Γιατί μπορώ να πω ποιος το θέλει. Ναι. Ποιος θέλω. Ποιος θέλω. Άσε να πει όμως. Ποιος θέλω να το πάρει. Α. Η Ολλανδία, η Αγγλία ή το Βέλγιο. Μάλιστα. Γιατί. Η Αγγλία δεν για ποιο λόγο. Ναι. Γιατί σάξονες. Το Βέλγιο που σου ήρθε. Με το θρόνο. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Το Βέλγιο τι γιατί. Είσαι και εσύ από τους Βέλγους τώρα που αγαπήσαν το Βέλγιο ξαφνικά. Δεν το αγάπησα τώρα το Βέλγιο. Το αγαπούσες πάντα το Βέλγιο. Πάντα, γιατί είχαμε και παίχτη στον Πανιόνιο. Ποιον? Τον Ντεμόλ. Τον Ντεμόλ, σωστά. Με το και Μαλή, προπονητή τον... μετά. Και όχι προπονητή, το Εγάλεο. Α, ναι, και μετά στα Γιάννενα, ναι. Εσύ λόγω Πανιονίου αγάπησες το Βέλγιο. Δηλαδή. Παιδιά, όχι, δεν είναι γελίο. Μην ασχολείσαι. Με τον Πανιόνιο, ότι γύρω-γύρω αυτή η θράκα που λέει δράκα εκεί που λες εσύ. Όχι θράκα, ρε. Θράκα, η θράκα είναι. Το καλό στο φαΐ. Στο φαγητό, έτσι, ωραία. Θράκα εκεί πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θέλω να σου πω ότι θα μπορείς να δεις την εκπομπή από κάτω. Θα έρθει ο Θόδωρος Δρακάκης εδώ. Ο οποίος προετοιμάζεται να δώσει προγνωστικά για την εθνική. Μπουρδούμ δηλαδή. Θα κάνει 4 σαρδάμ, θα τον πάρει γυναίκα του τηλέφωνο, θα τον παίρνουν διάφορες θαυμάστρες. Τι, για τα σημερινά τι βλέπεις, ένα γρήγορο. Θα νικήσει η Ολλανδία. Λέει ένας Χριστιανός εδώ, τον φέρατε εκεί τον άνθρωπο, τίποτα δεν είπε. Μα αυτή είναι η εκπομπή, δεν το έχεις καταλάβει. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα μπορεί να είναι και το τέλος της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Έτσι. Τα έχουμε παίξει αυτά, να ξέρεις. Τα βλέπετε αυτά, ρε. Με χει σήμερα η Ισπανία μένει έξω. Μάλιστα. Και Καμερούν Κροατία. Τι, δύσκολο. Πιστεύετε ότι θα κερδίσει η Κροατία, εσείς. Όχι. Εγώ λέμε ότι είναι το πιο μία σημείο. Η ώρα δεν είναι. Ναι. Δεν θα το δούμε. Εγώ πάλι 6 το πρωί θα ξυπνήσω. Ναι, οπότε... και θα δεις το αποτέλεσμα. Θα βρίσκω. Θα βρίσκω. Αλλά λοιπόν, να ξέρετε ότι το Καμερούν είναι καλή ομάδα. Ναι. Δεν παίζει ρετό. Λοιπόν. Ούτε ομιλά. Μάκη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Μάκη. Λοιπόν, μην πάρει το μικρόφωνο μαζί. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα βίντεο που θα μας ρίξει τώρα ο Βασίλης. Όποιο θέλει ο Βασίλης θα μας ρίξει ένα βίντεο και επανερχόμαστε. Ότι θα ξαναδώσουμε στο τέλος τα πρόγραμματικά. Είναι ίσως το πιο γλυκό αξιοθέατο στον κόσμο. Είναι ο λόφος της ζάχαρης έξω από το Ρίο Ντετζανέιρο και ο αποσταλμένος του Σταρ Θοδωρής Σούκας περνάει ζάχαρη. Βρισκόμαστε στο λόφο της ζάχαρης, έναν από τους 4 λόφους που περιβάλλουν το Ρίο Ντετζανέιρο και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Οι Αργεντίνοι ντύνονται Έλληνες και σχολιάζουν τον στάρ τους, τον Λιονέλ Μέση. Μέση has a lot of pressure on him, so I think it was a difficult match, but the important thing was to win. But we came here determined to take the cup back home. It's very near. Σε μια άλλη γωνία, οι Χιλιανοί αναπολούν τις φθηνές τιμές στην Ελλάδα και τις συγκρίνουν με αυτές στην Βραζιλία. Very expensive. Everything very expensive. But what could we can do? Mykonos, Athens, a chip. Το παιχνίδι με την Κολομβία ανήκει στο παρελθόν. Η άσχημη εμφάνιση της εθνικής μας σχολιάστηκε ακόμα και από τους Κολομβιανούς. To be honest, we didn't think Colombia was going to play that good. We expect a tough match. Βρισκόμαστε στην παραλία της Κόπα Καμπάνα, μία από τις πιο γνωστές παραλίες στη Βραζιλία. Όπως τα δείτε, οι Έλληνες ξεδιπλώνουν το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο στην άμμο. Η μέρα φεύγει και η νύχτα μετατρέπεται σε ένα πανηγύρι μουσικής και χορού. Στο Αρακαζού γιορτάζουν τον δικό τους Αγιάννη, τον Αγιάννη τον Αρακαζιώτη.
Μπορεί να μην συνόδευσε χθες τους Βραζιλιάνους, τραγουδάει όμως εδώ και 30 χρόνια στο Ρίο ελληνικά τραγούδια. Ενθουσιασμένος πάντα όταν λέμε και τονίζω που είμαι Έλληνας. Δεν τον κρύβω ποτέ. Είναι ο Κώστας Καζάκος από την Σάμο ή αν προτιμάτε ο Πατρίκ Ντιμόν από το Σάο Πάολο. Κόκκινο γαρίφαλο. Οι Βραζιλιάνοι κατέχουν το τόπι και οι Έλληνες το τραγούδι. Δεν τον άφησα να τραγουδήσω. Ναι, επιστροφή. Πάντως, δεν τον ακούσαμε να πει. Λέει και το μεξικό είναι λάθος, να ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Επιστροφή εδώ με τον Ηλία τον Παπα-Νικολάου και την Ελίζαμπεθ. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, Ελίζαμπεθ, έχουμε χάσει λίγο χρόνο με τον Μάκη. Τα πάμε εμείς δηλαδή. Ναι, εσείς τα είπατε. Γιατί... Πες τα λίγο γρήγορα, τι έχουμε. Για πες. Λοιπόν, το πρώτο μου θέμα λοιπόν είναι ότι η μεγαλύτερη γιορτή της Βραζιλίας συνεχίζεται. Έτσι, όπως βλέπουμε, πάρα πολλοί κόσμοι και τα σχετικά. Πρωταγωνιστές όμως δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά είναι. Α, συγγνώμη, αλλά είναι ο απλός κόσμος. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που έχουν κάνει πραγματικά το γύρο του διαδικτύου. Ναι, μην φτιάχνεσαι τις φωτογραφίες να δούμε. Ωραία. Τις φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες, παρακαλώ, να τις δούμε. Και θα τις σχολιάσουμε αυτές τις φωτογραφίες. Αν έχουμε χρόνο, θα τις σχολιάσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε Ινδούς οπαδούς της ομάδας της Αργεντινής που κάνουν έτσι μια τελετή, μια προσευχή για την επιτυχία της ομάδας τους. Επόμενη, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε ένα σπίτι στη Γερμανία. Ναι, το οποίο έχει μπει για τα καλά στο ρυθμό του Μουντιάλ. Αυτό το σπίτι στη Γερμανία. Ναι, ναι, βεβαίως. Στο Έσεν. Μέσα στο Έσεν. Πάμε στην επόμενη. Εδώ βλέπουμε τους θεατές του αγώνα Ελβετία-Εκουαδόρ. Για τον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου που έτσι απαθανατίζουν. Γενικά τον τι αγώνα. Τι κάνουν αυτοί δηλαδή, γιατί τους βλέπουμε. Είναι θεατές. Είναι ωραία. Και το έχουν. Παντού έχει θεατές. Είναι ένα post. Είναι μια φωτογραφία. Ένα καρέ. Φοβερό. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι πάρα πολλά χρώματα. Θα μπορούσα να το γυρίσει παντού. Στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Είναι ωραίο. Εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα σπιτάκι. Βασικά είναι ζωγραφισμένο που το έχει ζωγραφίσει ένα παιδάκι. Τέλο πάντων, και αφορά το Μουντιάλ. Ένα πάρα πολύ. Ένα παιδάκι ζωγράφισε όλο αυτό το πράγμα. Βεβαίω, ναι. Πού βρήκατε να σα απαρτίσουμε. Αστυνόμο Αίνη, δεν μου έφτανε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έναν οπαδό τη Ελβετία ο οποίο οδεύει προ το γήπεδο με την τρομπέτα του για τον αγώνα του Εκουαδόρ. Για πε, άλλο. Άλλο έχουμε. Επεισόδιο Τζαβέλα Μανιάτη, συγγνώμη Ελίζαμπεθ. Συγγνώμη Ελίζαμπεθ. Επεισόδιο Τζαβέλα Μανιάτη που μας έδωσε ο Μάκης έχει ανέβει και στα site. Ένταση λέει, χρειάστηκε επέμβαση του Καραγκούνη και του Κονέ για να τους χωρίσουν. Ωραία πράγματα. Αυτό πρέπει να το πούμε το βράδυ, μάλιστα. Και όλες αυτές οι φωτογραφίες, τέλος πάντων, μην τις πω και όλες, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Εδώ βλέπουμε fans τη Αργεντινή. Άντε να δούμε κανένα δυο ακόμα. Ωραία. Τι είναι, Βραζιλία. Εδώ ναι. Βλέπουμε Βραζιλία εννοείται. Βουντού έχει κάνει αυτό, είναι σίγουρο. Έτσι όπως θα βλέπω. Κανονικά. Ναι. Mm-hmm. Και άλλη μία, άντε να δούμε. Οι διαδηλωτές. Έχουμε και άλλη μία. Κάνουν εδώ. Και εδώ λέει, εδώ καταλαβαίνετε εδώ ότι δίνει το δικό του μήνυμα ένας... Βραζιλία, ωραία. Σταμάτα, ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο και αστείο θέμα που θα σας πω. Αυτή η φωτογραφία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου πραγματικά που βλέπουμε κάποιους οπαδούς της Μεγάλης Βρετανίας, μία ανθρωπαρέα, οι οποίοι έχουν ένα πανό και γράφει «Μη μας κινηματογραφείτε, οι γυναίκες μας νομίζουν ότι ψαρεύουμε στη Δυτική Ουαλία». Είναι ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο και... Ο παππούς αυτός που το κρατάει, τι θέλει να κάνει, μπορεί να μας εξηγήσει και καλά που προελεύει τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τι θα ζηλέψει τώρα αυτό. Αύριο βγάλουμε πανό, Ηλία. Λοιπόν, ναι, εδώ, τέτοιο, θα απλά κάτι άλλο. Μάλλον φοβούνται μη φάνε και παντόφλα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, εδώ, αυτός είναι ο Παπασταθόπουλος και ο άλλος είναι ο Χόντα, ο Ιάκωβας. Ο Παπασταθόπουλος είναι με τα μπλε. Όχι. Ο Παπασταθόπουλος είναι με το λευκό δεν θα μπλε. Θα κάνει λάθος, ο άλλος είναι Ιάπωνας. Ιάπωνας. Λοιπόν, καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, τύχη και τα σχετικά. Γράφει με τον αυριανό, στον αυριανό αγώνα Ελλάδα-Ιαπωνία. Έτσι, να πούμε. Αύριο αυτά, αύριο είναι, ναι. Απλά εγώ σας έχω κάνει αυτό το θέμα γιατί θέλω να σας πω για ποιους λόγους. Τα πήγαινες μέχρι τώρα, είχες τρομερή απόδοση. Ναι. Τώρα αρχίζει και κουράζεις, πέφτεις τώρα. Τι θέλω αυτό. Με το που άρχισες τα ευχολόγια και να πω και να στείλω λουλούδια, το χάνουμε το έργο. Λοιπόν, έχω επίτηδες στο θέμα, στο θέμα, στο θέμα. Θέλω να σας πω ποιοι είναι οι τρεις λόγοι
που θα κερδίσει η εθνική. Πες τους. Πρώτον, οι Έλληνες είναι πιο γοητευτικοί, εννοείται, από τους Ιάπωνες. Ναι, βρήκες το πιο άσχημο για πολλές, εγώ το πιο ευγενείς. Όχι, είναι πιο ωραίοι οι Έλληνες, συγγνώμη κιόλας. Είναι ο Παπασταθόπουλος, ο μπαγάσας είναι για μανεκένι. Πάει, δεύτερον, είναι πιο πρικισμένοι. Μάλιστα. Έτσι, έχουν πολύ καλό επιθετικό. Επιθετικό. Είναι ο Γκέκας. Πολύ καλός επιθετικός. Ο Γκέκας, ο Βέλη Γκέκας. Και τρίτον, η κουζίνα. Συγγνώμη. Συγκρίνεται η ελληνική κουζίνα με το σούσι, πες. Με το σούσι. Καθόλου καμία. Καταρχάς, πρέπει να μου πεις γιατί το πάνε όλοι καράγκιοζες και πάνε και τρελό να τρώνε σούσι. Ακριβώς. Καταρχάς, ξέρετε ότι τα 6 κομμάτια έχουν 20 ευρώ, αν είναι δυναμών. Δυναμών. Όμως από τότε που είπε ο Στουρνάρας ότι τρώει μόνο σούσι, γιατί έκανε έτσι ένα γκάλοπ με φίλους και τα σχετικά, έχει κατέβει η τιμή του σούσι, πάλι καλά. Ναι. Ναι, του Σουσίου. Ναι, με το Σουσίβιο. Θεωρώ ότι στις 15 Ιουλίου που θα έχουμε και εκπτώσεις, επίσημες εκπτώσεις, να έχει και καμιά προσφορά. Ωραία μας τα πεζέψαμε. Μάλιστα, γρήγορα. Αυτά. Και ωραία. Σας ευχαριστώ. Επιστρέφουμε εμείς εδώ μέχρι το επόμενο πρόγραμμά μας. Ηλία, εδώ βλέπω κάποια στοιχήματα. Να τα πούμε εμείς, ενώ θα γίνει αλλαγή που λέει και ένας φίλος, με αλλαγή. Λοιπόν. Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, όπως είναι φυσικό, μετά τα 3 γκολ του βάλε ο Μίλλερ, έχει πάει η απόδοση του Μίλλερ, Τόμας Μίλλερ, 3.50. Ρόμπι, ο Φαν Πέρση, χωρίς να έχει παίξει το δεύτερο παιχνίδι, έτσι. 7, ο Μέση 8, ο Νεϊμάρ 8 που δεν σκόραρε χθες και παίζει το ρόλο του, 8, ο Μπενζεμά 10 8. Και ο Ρόμπεν 15, η πρώτη, δηλαδή 6 πρώτη. Να πούμε, δίνει ο Μπενζεμά, είπες. Ο Μπενζεμά 10. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, να σου πω κάτι. Ο Μίλλερ δίνει 3,5 και έχει παίξει ένα μάτσο μόνο. Και είναι πιθανό σου στον όμιλο. Ναι, αλλά στον όμιλο της Γερμανίας σου πω ότι μπορεί να βάλει και άλλα γκολ ο Μίλλερ. Είναι πιο εύκολα τα παιχνίδια, νομίζω. Επίσης, κάτι για τον νικητή της διοργάνωσης που έχει αλλάξει δηλαδή μετά τα πρώτα παιχνίδια. Η Βραζιλία δίνει πια 4,50, η Αργεντινή 5 παραμένουν τα πρώτα φαβορί. Έπιασε όμως την Αργεντινή Γερμανία κατευθείαν. Έτσι. 5. Αυτά να λες, να χαίρομαι. Θα την ξεπεράσει όπως καταλάβεις. Και η Ολλανδία 4η, 11. Η Ισπανία, όπως είπες ότι θα φύγει από σήμερα, το επόμενο φαβορί, το 5ο, με 13. Που ήταν όμως τρίτο. Που ήταν τρίτο στην αρχή, ναι. Αυτά. Και λοιπόν, από αύριο δεν θα είναι τίποτα. Έτσι λες εσύ. Ναι. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Πού είναι η υπόλοιπη συμμορία σήμερα? Όχι, σήμερα τη έδωσα να πω εγώ τη υπόλοιπη συμμορία. Γιατί τι είχα να κάνω, κουραστήκα. Ναι, κουράστηκαν. Εγώ τα δώσα. Τα διώξα τα παιδιά αυτά. Για λέγε. Εσύ τι θέλετε. Από βίντεο, από προγραμματικά. Θέλουμε, εγώ θέλω, ρε Μπαγάσα, μια μπιφτέκι. Ναι. Κρασί δικό σας έχετε. Έχουμε. Παραγωγής κύκλα. Ξεκίνα. Με τα προγνωστικά. Ναι. Σαν γρήγορα. Ναι, δώσε τα προγνωστικά σου. Ωραία. Και πάμε λοιπόν στην πρώτη κάρτα. Ναι. Έτσι, στο καρφί. Έτοιμος ο Μπαγάσας. Αυστραλία-Ολλανδία, under 2,5 με 2,25. Ναι. Δεν θα είναι το ίδιο εύκολο παιχνίδι, δεν θα βρει χώρους η Ολλανδία. Στον γκολ παίζουμε. 0-3 είπαμε. Εμείς ένα 3 ολλανδία. Δεν θα βρει η Ολλανδία χώρους. Χώρους σήμερα πιστεύω δεν θα βρει όσους με την Ισπανία. Τον πάτο αεροπλάνο θα τις κάνει τη Αυστραλία. Ισπανία χιλιά από ημίχρονο. Και Καμερούν, Κροατία, διπλό του 1,75. Αυτό το διπλό της Κροατίας. Είναι σαν το χθεσινό μάτι της Ρωσίας. Κάθε παιχνίδι των μία τελικά είναι το κουβάχρι. Γιατί δεν το βλέπουν, ξέρει. Δεν το βλέπουν, αυτό μπορεί και το έχει κάνει. Αυτό το Καμερούν, Κροατία, διπλό. Το λένε όλοι, δεν θα έχει ποτέ. Η επόμενη. Ταμείο στο 45. Επειδή χθε πιάσαμε όλα τα ημίχρονα. Αυστραλία, Ολλανδία. Ναι, χ ημίχρονο. Όχι να το λε, εμφαντικά το λέει. Πιάσαμε το χ από ημίχρονο τη Βραζιλία. Το μόνο. Το μόνο. Όχι, ημίχρονο επίση. Παντρέψουμε. Ημίχρονο με αυτά τα λεφτά. Με αυτά τα λεφτά παντρέψουμε. Ισπανία, χιλί, άσο, ημίχρονο 2-10. Και Καμερούν, Κροατία, διπλό ημίχρονο 2-30. Ωραία θα ήταν να είναι. Διπλό από ημίχρονο η Κροατία. Όχι, διπλό ημίχρονο σκέτο σου λέει. Πληρωνόμαστε στο 45. Είναι για του γρήγορου, για τα πολύ πρεζάκια αυτό. Για να ξαναπέξει το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, κατά μία με το που θα πάρει να χώσει. Και το τελευταίο, τα σκοράκια. Ναι, ναι. Για να δούμε εδώ. Αυστραλία, Ολλανδία. Τα φοράκια που δίνανε τα φοράκια. 0-1. 5,5 απόδοση, Ισπανία χίλι 2-1, απόδοση 8 και Καμερούν Κροατία 0-3, απόδοση 13. Όλοι στον γκολ παίζουμε πάντως. Δηλαδή, εμείς έχουμε δώσει 0-2 την Κροατία. 2-0 έχω δώσει εγώ την Ισπανία, 2-1. 0-2 εγώ την Ολλανδία, 0-3. Ναι. Ναι. Όλοι στον γκολ. Αν έρθει ένα από αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει, ειλικρινά εγώ. Σάββατο θα φορέσουμε. Θα φορέσουμε φούστα. Εγώ θα έχουμε κίλτα. Ωραία. Δεκτό. Λοιπόν, για ρίξε και τα θεματάκια που έχει στα διάφορα. Έχουμε λοιπόν μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Στο ξενοδοχείο της Αγγλίας, ναι. Μία γυμνή γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι. Νίστατο, Ηλία. Στο ενδιαφέρον κεράτα. Να τη. Βγήκε στο μπαλκόνι. Άσχημη, λίγο μπαζούλα, ναι, Αγγλίδα. Εκεί που είναι η κάρτα που την έχει αφήσει η αβέρτα πάνω ο Βασίλης τώρα, έχει μια μπάλα. Δεν είναι τυχαίο, δεν βλέπεις. Είχε μπάλα κανονικά ή τη βάλαμε εμείς. Όχι, κανονικά είχε μπάλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι άσχετη αυτή. Πώς είχε μπάλα κανονικά, αφού μπάλα έξω από το κάγκελο. Όχι, την είδα εγώ χθες, είδα τη φωτογραφία.
Έχει μπάλα εκεί πάνω. Φλαμένε, τι μπάλα έχει. Αφού είναι έξω από το κάγκελο η μπάλα. Είχε μπάλα η φωτογραφία. Εκτός αν το κάγκελο είχε μπάλα για τέτοιες περιπτώσεις. Είχε μπάλα η φωτογραφία σου, λέω, η κανονική, δεν την βάλαμε εμείς. Λοιπόν, προχωρώ παρακάτω. Δεύτερη φωτογραφία. Στην Αγγλία ήταν αυτή. Θυμόμαστε όλη την κυρία Ντόλ. Αμα ήταν αυτή στην Αγγλία όμως. Αυτή είναι η γυναίκα του Ροκαβλών. Η κυρία Πορνοστάρα από τη Χιλή που δείξαμε. Υποσχέθηκε λοιπόν σήμερα ότι έχει 16 ώρες. Αν κερδίσει χιλί. 16 ώρες free sex. Σήμερα από τι ώρα ξεκινάει αυτό το event αυτό. Ένα Lear Jet. Λοιπόν, και να περάσουμε και στα βίντεο. Ναι. Ωραία, θα μας δείξει και βίντεο. Ναι. Γράψε και ένα γράμμα, τα έχεις δώσει όλα εσύ. Φοβερό. Εντάξει, κάρτα, βίντεο, πλάνα. Για να δούμε τα βίντεο, ρίξε το βίντεο. Λοιπόν, έχουμε τους πανηγυρισμούς μετά τη νίκη της χιλής. Δες το καλά αυτό. Είναι οι πανηγυρισμοί εκ τελική πτώσεως. Ναι, ναι. Θα πέσουν. Μετά την πρώτη νίκη. Ναι, θα ξεκινήσει. Από το αργοδημό, δεν κατάλαβα. Από μακριά το πιάσω. Ναι, από μακριά, γιατί το βάλεις τόσο πολύ. Όχι, δεν το. Είναι 10 δευτερόλεπτα. Τώρα ξεκινάει και το δεύτερο. Μια ζωή είναι αυτό. Μια ενιότητα και μια μέρα. Στην τηλεόραση. Ξεκίνησε άλλο και φέρνει. Ωραία, ωραία. Και είδαμε και το έδαφος. Ναι. Στο επόμενο είναι από ποιους θα χάσουμε. Από τους Ιάπωνες που θα χάσουμε. Κοιτάξτε με τι ασχολούνται στην Ιαπωνία. Για να δούμε. Α, αυτό είναι το Bubble Football. Ναι, ναι, ναι. Πέντε ευρωπαϊκά μάσκε. Πισογεμίδε το παίζουν αυτό. Ναι, ναι, αυτό είναι ψολοβροντάνε εδώ. Δεν έχουν τι να κάνουν. Να σου πω, εμεί είναι να παίξουμε τέτοιο. Γιατί θέλουμε δύο τέτοιε ο κάθε. Πώ το λέγανε το κάστρο του Τακέση που είχε τέτοια. Βαράει και ο στρατηγό και τέτοια. Το επόμενο βίντεο είναι από την NASA. Από την NASA, από μέσα. Διαστημικό ποδόσφαιρο. Αυτό που παίζουν μπάλα. Δύο Αμερικάνοι και ένα Γερμανό παίζουν. Γκολ που βάζουν εδώ μα είπαν. Πάντως οι Αμερικάνοι δεν έχουν το θεό τους. Τους αστροναύτες τους έχουν κάνει Μάρκο Σεφερλί, έτσι. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Πώς και ένα αστροναύτη. Φανέλα της Γερμανίας φοράει. Παιδί μου, ό,τι και να γίνει στον κόσμο, κάνει κάτι και ο αστροναύτης. Δηλαδή είναι πια, ας πούμε, σαν μασκότ. Καταλάβεις. Το άλλο το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, ναι, ναι, για να το σημαντικό. Είναι οι σκαλοσκές, είναι οι σκάλες που ανεβαίνει ο κόσμος στο Μαρακανά. Αυτό όντως, κοίτα εδώ πώς κουνιούνται οι σκάλες. Τρομερά μέτρα ασφαλείας. Όντως, δηλαδή είναι πολύ οργανωμένοι οι μπαγασίδες. Και κοίτα πόσο κόσμος περιμένει να ανέβει, έτσι. Τι χείρα 7 μου λες και θεωρείς, δηλαδή. Τι, θέλει πολύ να γίνει. Άστο τώρα, τι μου σου ζητήσει. Και έχουμε, θα το τελευταίο θα ακούσουμε είναι για 15 δευτερόλεπτα, ναι. Κάτι δηλώσει του Σλάταν, ναι. Και μετά θέλω σχολιασμό. Δεν τους έχουμε υποτιτλήσει, όχι. Όχι, όχι, δεν βλάβαμε. Για τους αγκλωματίες. Είναι στα σουηδικά. Για τους αγκλωματίες, για πάμε. Hey Σλάταν, how you doing, man? Is it hard watching the World Cup not being in it? What do you think of Landon Donovan not playing for the U.S.? Landon Donovan? It's his problem. It's his problem? Who do you think is going to win, like, in your mind? USA. Are you kidding me? Is that a joke? A big joke. A big joke. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι δεν ήξερε τώρα τον Donovan και είπε θα κερδίσει η USA. Και γέλα. Πολύ δημοσιογραφικό ο Ζλάταν. Πώς το βλέπεις. Είναι κομπλεξική η Σουηδία και ο υπόλοιπο κόσμο που δεν καταλαβαίνει την αξία αυτού του καραγκιόζη. Καταλαβαίνετε. Αυτού του καραγκιόζη μαζί με την Τζίπρα. Η Σουηδία όμω δεν είναι κομπλεξική με τον Ζλάταν. Αυτό είναι το θέμα. Καθόλου. Τον είδα εγώ στο Καραϊσκάκι μέσα που ήταν απέσει. Στο Καραϊσκάκι που ήταν απέσει. Αντί να κλεβάζει την ίδια του ομάδα που δεν παρευρίσκεται στο Μουντιάλ, κλεβάζει μια ομάδα που είναι όντω. Μαγιά παιδιά. Μάγκα πυρεώτη μάγκα. Λοιπόν, καθαρός εξάστερος. Καθαρός εξάστερος και ψυχή πρωταθλητή. Γεια σου Νικολάκη, ωραίος ο Νικολάκης. Κάμερα σε μένα που λέει και ο Λιακόπουλος. Κάτι γίνεται με τον Νικολάκη, όλο ωραίος ο Νικολάκη. Κάπου το πάει, να ξέρεις να προσέξεις. Είναι στα κιλά μου, δεν, οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, ρίξε τα προγνωστικά, Βασιλάκη, να τελειώσουμε με το ταμείο που θα πάμε σήμερα. Ελπίζουμε δηλαδή, ελπίζουμε έτσι. Έλα, πες το πείμα. Το πείμα. Για ρίξε το δικό μου το πείμα το πρώτο. Λοιπόν, άρχισαν τα ζόρια, είπαμε ότι σφίγγουν τα παιχνίδια. Ισπανή Χιλή, άσος και άντερ με 4,50 απόδοση. Καμερούν Κροατία, διπλό και άντερ με 3,60. Αυστραλία Ολλανδία, over και no goal. Δηλαδή, να κερδίσει η Ολλανδία επί της ουσίας, λέμε εδώ, και να μην βάλει γκολ η Αυστραλία, με απόδοση 2,50. Η επόμενη κάρτα, πού θα μου πάει, θα το πιάσω. Θα το πιάσω. Ναι. Ισπανία Χιλή 2-0 με 8 απόδοση. Σκορ είναι αυτά, ακριβή σκορ. Καμερούν Κροατία 0-2 με 7. Αυστραλία-Ολλανδία 0-3 με 7 απόδοση, το παίζουμε και συστηματάκι. Και η τελευταία κάρτα, βάλτε τη μέσα τι μπάλα εννοείται. Είναι οι σκόρερ των σημερινών αγώνων. Μάντζουκιτς, πρώτο σκόρερ και να σκοράρει οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, 5-50 και 2-60. Πέντρο, ο Πέντρο Ισπανός, τελευταίο σκόρερ του αγώνα του και να σκοράρει σε οποιαδήποτε στιγμή μες στο παιχνίδι με 7 απόδοση και 2-62. Σνάιντερ στην Ολλανδία, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Και anytime scorer, οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο παιχνίδι, 7.50 και 2.75, τα συνδυάζετε όπως θέλετε. Αυτά από μένα, ο Ηλίας τώρα παίρνει σειρά. Πάμε Ηλία. Λοιπόν, μπράβο. Mm-hmm. Ξεκίνησα από την τελευταία, άστο τώρα, κάσε κάτι όμως. Λοιπόν,
Πρωτογενές πλεόνασμα. Αυστραλία, Ολλανδία, over 2,5 με απόδοση 1,60. Ισπανία, Χιλή, goal, goal. Ασφαλές στοιχηματάκι, μην κουραζόμαστε, με απόδοση 1,66. Καμερούν, Κροατία, Χ, ημίχρονο διπλό τελικό, με απόδοση 4. Ο κουβάς της ημέρας είναι αυτός μάλλον. Τέλη κυκλοφορίας να πληρώσουμε. Αυστραλία, Ολλανδία, 1-3, σκορ με απόδοση 12. Ισπανία, Χιλή, 1-1 με απόδοση 8. Και Καμερούν, Κροατία, 0-2, 6,50. Όσο συζητάμε, τόσο δεν το πιστεύω αυτό. Και πάμε παρακάτω, βάλω το αγόρι μου. Ο Μάντζουκιτς πρώτο σκόρε με απόδοση 5,50. Ο Λόβρεν, το center back της Κροατίας, να βάλει πρώτος γκολ με απόδοση 26, αλλά και σε να βάλει corner, δηλαδή. Οποτεδήποτε, όχι, θα κάνει μια κατεβασιά. Κατεβασιά. Κατεβασιά το τζαντάκι, με απόδοση 11. Αλέξης Σάντσες, ότι θα βάλει γκολ με απόδοση 3,60. Και ο Ρόμπεν, ότι θα βάλει 2 γκολ και πάνω, βέβαια, με απόδοση 7. Μάλιστα. Αυτά ωραία τα προγνωστικά μας. Αύριο να εξηγήσουμε ότι επειδή είναι το παιχνίδι της Εθνικής, θα βγάλουμε οπωσδήποτε Θόδωρο Σούκα. Δεν γίνεται να μην βγάλουμε. Ναι, ωραία. Σύμφωνοι. Θα έχουμε τον κύριο Ανδρέα Μπόμι εδώ στο στούντιο καλεσμένο. Παλιό διευθυντή του Έθνους των Εικόνων, αθλητικών. Πατριάρχη εφημερίδων. Πατριάρχη εφημερίδων. Ναι, έχει βγάλει και στη δουλειά ο Ανδρέας Μπόμι, θέλω να σου πω. Και δεν το ξέρω, τα έβγαζε. Το πουλέν του στοιχήματος, το κερασάκι στην τούρτα, Θοδωρής Ρακάκης, με άδεια από τη γυναίκα του να κάτσει να τσέξει. Θα πιάσει, γιατί θα τα κάνει σαρδάμ τα προγνωστικά και θα πιάσει. Ο Θοδωρής. Λέει άλλον τάλλον. Ούτε βενζίνη δεν βάζει πια στο βενζινάδικο για να καταλάβει τη φυλακή του ανθρώπου αυτού. Εδώ ήμασταν και σήμερα για να μην ξεχνιόμαστε, να μην το παίρνουμε και πάνω μας. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί στις 5 το απόγευμα. Αύριο θα κάνει εκπομπή και ο Γκούμας, να πούμε, μάλλον. Ναι, αύριο βλέπω τον Βασίλη πιάνει το κεφάλι του. Ποτέ, ποτέ. Ο Βαγγέλης ο Γκούμας για το αυτοκίνητο, αλλά είναι μετά από εμάς, οπότε θα την δώσουμε, θα πούμε τις λεπτομέρειες αύριο. Λοιπόν, θα το δει καλό απόγευμα, ελπίζουμε να πιάσουμε στο στοίχημα και αύριο να είμαστε εδώ πιο χαρούμενοι, πιο χαμογελαστοί. Γεια σας.